Και τώρα η πλάκα τέλος. Δύο ώρες γεμάτες σχόλια, ειδήσεις, επικαιρότητα, παρασκήνια και επικοινωνία για να είσαι μέσα στο παιχνίδι. Από τώρα και μέχρι τις 12 και από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, Γιώργος Ζαΐρης και Γιάννης Πάγκος παίρνουν θέση στα μικρόφωνα του Μετρόπολης ανεβάζοντας την ένταση. Πλάκα τέλος. Και τίποτα δεν θα είναι το ίδιο. They got me anytime, anywhere. My mind in the air. Da-da-da-da. Surround me. They surround me. Surround me anytime, anywhere. Έλα, καλημέρα, τι γίνεται? Όλα καλά, παλικάρι μου, αγόρι μου. Όλα καλά. Όλα καλά θα μας πάνε. Όλα καλά θα μας πάνε. Μπαλάρα έχουμε σήμερα, αγωνιστικάρα. Και χθες είχε μπαλάρα. Ναι. Σήμερα είναι η μέρα του Χρήστου Τζόλη. Σήμερα η... σας το λέω, από πότε το είχα πει αυτό. Γιατί είναι το... η μέρα του Χρήστου Τζόλη, παλικάρι μου? Γιατί η γενέθλια. Όχι, δεν ξέρω αν έχει γενέθλια. Γιατί σήμερα η ομάδα του Χρήστου Τζόλη θα σπάσει το αίτητο. Τη φρενήρη πορεία της Leverkusen. Συγγνώμη για εσάς που μας ακούτε από τη Leverkusen και την αγαπάτε. Εμείς την αγαπάμε. Εμείς αγαπάμε πολύ τον Τζάμπι Αλόνσο. Και μπράβο του, παλίκαρος. Δεν άφησε το θέμα του να γίνει σύριαλ. Βγήκε και είπε ότι μάγκες, εγώ θα μείνω εδώ. Ναι. Δεν πάω πουθενά. Ενώ θα μπορούσε να αφήσει λίγο ακόμη τους μνηστήρες να χορεύουν, να κάνουν. Εντάξει, εν πάση περιπτώσει αγαπάμε και Τζάμπι Αλόνσο και Leverkusen. Αλλά σήμερα είναι η μέρα του Χρήστου Τζόλη το βράδυ. Η Άιντραχτ Φραγκφούρτης, όχι η Άιντραχτ, που παίζει, Φορτούνα Ντίσσελντορφ. Ήθελα να δω με προσέχεις, ρε. Πάντα σε προσέχω. Ήθελα να δω με προσέχεις. Σε προσέχω. Θα αποκλείσει... Ποια? Τη Leverkusen. Καλά. Θα περάσει τον τελικό, ναι. Εκεί όπου περιμένει Kaiserslautern. Ωρε φίλε, φαντάζε τελικός Kaiserslautern Φορτούνα. Zweite Liga. Zweite Liga. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο που αγαπάμε. Η μία πάει για άνοδο. Και άλλη για φούντο. Και η Kaiserslautern παλεύει για να αποφύγει τον υποβασμό. Παρ' όλα αυτά. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο που αγαπάμε. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο που αγαπάμε. Αυτό είναι ο Ιχολίτης που αγαπάμε, μια που λέμε τώρα. Αυτό το παιδί το όμορφο απέναντι. Θανάση ο Καζαμπάκας είναι και σήμερα εδώ. Εννοείται. Έχουμε και Ελευθέρη Χατζηπαντελίδη, κυρίες και κύριοι, στο production man. Πού? Στο production μας. Α, νόμιζα είπες production man. Ναι. Και βέβαια έχουμε για μία ακόμη φορά, μία ακόμη μέρα, όπως θα πάει έτσι όλος ο Απρίλιος. Ναι. Το διαγωνισμό, την προσφορά. Αυτό δεν είναι διαγωνισμός βέβαια. Αυτό είναι. Αυτό είναι κοινωνικό αγαθό. Ναι. Αυτή μια προσφορά χωρίς μέτρο. Είναι. Μπράβο, ναι. Άμετρη η προσφορά. Μέσα από το Μετρόπολης. Μέσα από το Μετρόπολης. Που... Κάποια στιγμή στη διάρκεια της εκπομπής θα σας πούμε ανοίγει γραμμές. Ανοίγουν γραμμές. Όχι τώρα όμως. Όχι τώρα. Εμείς θα γιατί και πότε. Σήμερα στο τέλος της εκπομπής ένας υπερτυχερός, μια υπερτυχερή θα πάρει ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου. Πολαρόιτ και σήμερα, μέχρι και την Παρασκευή. Ναι. Από εβδομάδα αλλάζουμε μάρκα. Αλλάζουμε και λέμε. Αλλά όχι εβδομάδα. Ποιότητα. Όχι, όχι. Η άλλο είναι τζαϊνάκι απλά, ρε παιδί. Αυτά στην πορεία. Θα τα έχετε έτσι στα. Οι διαγωνισμοί του Μετρόπολης είναι πολύ απλοί. Άθλιος. Ρε, εσύ μη μιλάτε μαζί. Ρε Γιώργο, γιατί το κάνετε αυτό, ρε παιδιά? Λέει οι διαγωνισμοί του Μετρόπολης είναι άθλοι. Θες να ανέβεις πάνω στο εμπορικό να πεις γιατί τα βάζει αυτά. Ρε, γιατί μιλάς πάνω σε. Κάνει μια στις πειθαρχίας σου. Είναι πολύ απλή. Εντάξει. Ορίστε. Είναι πολύ απλή ή πολύ άθλη. Πολύ απλή. Είναι πολύ απλή. Για ξαναβάτω, αλλά επειδή φωνάζεις και ουρλιάζεις, οι διαγωνισμοί του Μετρόπολης είναι πολύ απλοί. Συμμετέχουν όλοι σε εκπομπές και στο τέλος κερδίζει ο Κουλιανός. Καλά, βέβαια τώρα τελευταία δεν έχω πολύ να κερδίσει τον Κουλιανό. Έχετε δει το σφέρκο των δύο. Ποιο το? Των δύο, των πρωινών. Φαπ. Ναι. Μη φοράς λέψη, τώρα το πήρες το μάθημά σου. Ναι. Άλλο ήθελε, άλλο έλεγε, με άλλο θύμωσες, άλλο φώναζες. Σου λέει κάποιος εδώ, ήρεμος άνθρωπος, εγώ δηλαδή. Εσύ είσαι ήρεμος. Σου λέω, μη φωνάς, μη διακόπτεις και ουρλιάζεις πάνε πάνω, το εμπορικό σε περιμένει. Ρε Γιώργο. Μάλιστα. Κούλαρε λίγο, λίγο ρε ήρεμο. Μάλιστα. Ναι, καλά, εντάξει. Για να βγάλετε νικητή εσείς οι δύο άχρηστοι. Εμείς οι δύο οι άχρηστοι. Ρε καημένε κι εσύ. Άρε καημένε. Άρε καημένε. Εμείς είχαμε σκορπίσει δάφνες εδώ στο στούντιο γιατί δεν είχαμε που να τις απλώσουμε. Πού ήσουν, άρε καημένε. Αλλά επειδή είσαι αρχείου,
Και σε βάζω καταβάξη, μπορεί να μην αναφέρεσαι σε εμάς, δεν θυμώνω πάρα πολύ. Μπράβο, ναι. Δηλαδή δεν θυμώνω και καθόλου. Καθόλου. Πολύ καλή διάθεση. Σήμερα η Λέωση. Τον άνθρωπο. Άχρηστος και εσύ και. Όχι ο ακροατής, εσύ ο ηχολήπτης και η απέδειξη άχρηστος. Άχρηστε. Λοιπόν, η ανάρτησή μας είναι κανονικά στα υψίπεδα. Ξεκινάει η ανάρτησή μας από την κορυφή, δηλαδή την κορυφή της Οροσειράς. Μετά πηγαίνει σιγά σιγά προς τα υψίπεδα του Παμύρ, κάτω σε κάτι οροπέδια. Μετά πάει στις παρυφές του Λόφου. Μετά μέχρι τις 12 τη χάνουμε την ανάρτησή μας. Δεν ξέρουμε αυτό που. Ό,τι προλάβετε, γράψτε. Θα υπάρχει μετά βέβαια κάτω, αλλά θα είναι πιο κάτω στον τοίχο, στον τουβάρι. Ναι. Τώρα είναι ψηλά, αυσοκολλημένη. Έχουμε κάνει μια φοβερή ανάρτηση, εμπνευσμένη. Έχουμε βάλει τη φωτογραφία των play-off. Δηλαδή τίποτα. Τη βαθμολογία. Μαρεμάρα. Ναι. Τη βαθμολογία. Αλλάζει η σειρά, πιστεύει το βράδυ. Σήμερα. Ναι. Πιθανόν είναι να αλλάξει, ναι. Τώρα. Τι να σου πω. Πιθανόν, ναι. Πιθανόν δεν είναι, πιθανόν να αλλάξει. Ο ναι. Πάκ, πιστεύω. Έτσι αλλιώ θα κερδίσει. Δηλαδή του ΠΑΟΚ η δυσκολία ξέρει ποια είναι. Η μοναδική περίπτωση να αλλάξει σειρά είναι να κερδίσει ο ΠΑΟΚ, θα τα συζητήσουμε και να χάσει. Θα τα συζητήσουμε, θα αποφασίσει τι να συζητήσουμε. Ναι, εντάξει, συγγνώμη. Τι συγγνώμη, ρε Γιώργο, έχει ζητήσει 7 φορέ συγγνώμη. Ρε αγόρι, μην είναι 10 και 17. Ναι, μην το κάνει όμω αυτό, γιατί άμα αρχίσω μετά εγώ, πραγματικά θα ζητάω συγγνώμη για λόγου που χρειάζεται να ζητήσω συγγνώμη. Και δεν κάνω πλάκα, μη μου γυρίσει το μυαλό. Έχεις καταλάβει, έχεις μην μου γυρίσει το μυαλό. Κατάλαβα πολύ καλά τι πες. Εσύ δεν καταλαβαίνει αυτή τη στιγμή με τι ρισκάρει. Με τι ρισκάρω, ρε Γιώργο, πληροφορεί. Με Βεζούβιο. Βεζούβιο, ρε Γιώργο. Μία φορά θα εκραγώ. Βεζούβιο έχει μία φορά θα εκραγώ. Βεζούβιο θα ξανακάνω εκπομπή μετά από 4 χρόνια. Σιγά μη ρισκάρω. Θα με αποβάλουν όπω τον Μπεχταρά που έφυγε από το NBA. Θα με αποβάλουν και εμένα για 5 χρόνια. Διαπαντό από τα Αριτζιανά τη πόλη. Πρόσεξε μόνο. Ο Πόρτερ γιατί πήρε το 77. Γιατί φορούσε το 4 και το 3 στις προηγούμενες ομάδες. 4 και 3, 7. Μπράβο, δεν έκανες το μάθημα στο Χόμπουργκ. Ήθελα να σε ρωτήσω αν διάβασες. Ναι. Φανέλες εξαντλήθηκαν οι πρώτες. Μπράβο. Και μέσα από το e-shop γίνεται χαμός. Από το e-shop εξαντλήθηκαν. Πού να εξαντληθούν. Πήγε ο κόσμος, τους πήρε από τη. Και υπάρχουν και στην Μπουτίκρεση οι φανέλες. Ναι, χτες από το e-shop γινόταν χαμός. Χτες τι ώρα ήρθε ο. Τι σημαίνει e-shop, ρε Πάγκο. Τι σημαίνει e-shop. E-shop τι σημαίνει. E-shop. Ηλεκτρονικό κατάστημα. Ναι, εγώ σου λέω και από την boutique πάνε και αγοράζουν. Και από το e-shop είπες πριν από λίγο γίνεται χαμός. Και σου λέω από εκεί μόνο γινόταν χαμός χθες. Σήμερα θα ανοίξει η boutique, ρε Γιώργο. Χθες το βράδυ ήρθε ο άνθρωπος. Τι ώρα ήρθε. Είναι δυνατόν να είναι ανοιχτή η boutique χθες το βράδυ. Σήμερα ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Μάλιστα. Έγινε, έχεις δίκιο. Πάλι και αυτός ο οποίος πήγε στο αεροδρόμιο Πιτσιρικάς φορώντας τη φανέλα του. Του Πόρτερ με το 77 και τυπωμένο το όνομά του από πού την πήρε. Από την μπουτίκ. Άρα και στην μπουτίκ γινόταν χαμός. Αυτό θέλω να αυτό σου πω. Και εγώ. Δεν λες αυτό, Πάγκο. Βλακεία είπες πάλι. Τι μπλέξιμο. Αυτό λέω και εγώ, ρε παιδιά. Γιατί να το κάνουμε αυτό για τους ακροατές μας αυτή τη στιγμή. Ανηφόρα θα τραβήξω. Ανηφόρα τραβάω αυτή τη στιγμή. Δεν το ξέρω. Τίποτα. Δεν χρωστάει τίποτα για ακροατές. Δεν χρωστάει. Πάντως κρατήστε, οι φανέλες θα κυκλοφορήσουν κι άλλες. Μπράβο. Εντάξει, ναι, αυτό το βρήκαμε, το συμφωνήσαμε. Εσύ γιατί έτσι, ωραία μιλάς. Εσύ γιατί κλείνεις τη μουσική τώρα, ρε Ρασπούτιν. Έτσι. Σήμερα είσαι σε δαιμονιώδη κατάσταση. Δαιμονιώδη κατάσταση είμαι πάντα. Ο Πόρτερ είναι σε δαιμονιώδη κατάσταση. Ναι, την πάρει, περιμένει πώς την πάρει την μπάλα. Χάπλα αρχίζει να χλατζώνει. Έβαψε τον Ιχάκη το ένα άσπρο, το άλλο μαύρο. Ωραίος. Ναι, ωραίος. Μ' άρεσε αυτή η λεπτομέρεια. Σου λέει τι να κάνω, να βάψω δύο νυχάκια. Μπράβο. Καρβέλα τα έχει όλα βαμμένα μαύρα στη συνέντευξη που έδωσε στο Γκάτα. Πολύ ωραία. Παιδιά, τέλο πάντων, δεν θα μιλήσω. Απλώ είδα κάτι βιντεάκια. Τι έλεγε, ρε. Μιλάμε τώρα, τι έλεγε. Τέλο πάντων. Ήταν μαύρο, είχε το eyeliner εκεί, κονσίλερ, πώ λέγονται αυτά οι κυρίε. Μα δεν πειράζουν όλα αυτά. Αυτό είναι στυλ. Εντάξει, ο τρόπο δηλαδή. Η απελοφιλοσοφία δηλαδή και εγώ είμαι αυτό και κρίνω του πάρε βρεκάντο. Τα μαύρα τα εσώρουχα τραγούδι έγραψες, ρε φίλε. Ναι, έγινε επιτυχία. Ναι, συγγνώμη, ρε Γιώργο, φταίει αυτός που το έγραψε ή εμείς που το χορεύαμε. Θες να κάνουμε επιτυχία. Ρε, ακόμη και τώρα ρε, σε πρωτοχρονιάτικα πάρτι. Κάνουμε επιτυχία εμείς τώρα. Στα. Όχι, τώρα γιατί με εκνευρίζεις. Γιατί πριν θες να κάνουμε επιτυχία οι δυο μας στα Ερτζιανά και να παίζει αυτό το κομμάτι σε όλα τα site και σε όλα τα ραδιόφωνα της πόλης. Να ρευτούμε και οι δύο ταυτόχρονα. Ξέρεις τι επιτυχία θα κάνει αυτό. Δηλαδή τώρα μου λες ότι θα κάνω επιτυχία. Θες να ρευτούμε ταυτόχρονα στο ραδιόφωνο. Θέλω, ρε, ξέρεις τι επιτυχία θα κάνει. Τι θα μας παίξουν όλοι. Αυτό που ακούμε είναι τέχνη τώρα. Μπράβο, εντάξει. Μοιρεύεσαι. Εσύ μου λες αυτό να το αντιπαραβάλω με αυτή τη χαζομάδα τώρα που είπες. Με σηκώσεις τι ώρας που εκφράζουμε. Φυσικά. Δεν σαν. Μοιρεύεσαι. Εδώ πρώτη φορά μου πάλι εδώ. Να ρευτούμε, να κάνουμε επιτυχία. Ναι. Ο Καρβέλας τώρα, σιγά μην. Ακόμη διαχρονικό είναι. Μπράβο. Γιατί. Μοιρεύεσαι. Γιατί. Λοιπόν.
Λοιπόν, 10 και 21 πρώτα λεπτά ακούτε Μετρόπολης 95 και 5. Την ώρα τι την είπες δηλαδή τώρα? Ότι και καλά κουράστηκες. Όχι. Ότι ανεβαίνεις και εσύ με τον απέναντι ανηφόρα 10 και 21 και δεν βλέπω πότε να πάει 10.30 να βγω έξω ένα διάλειμμα. Όχι, δεν είπα αυτό. Τι το είπες το 10 και 21? Μας δημιουργήθηκε μια απορία τι ώρα είναι. Αφού πριν από 5 λεπτά αρχίσαμε. Παγκό. Τι παγκό και μάγκο. Δεν κοιμήθηκες καλά? Μια χαρά κοιμήθηκα. Δεν έφαγες πρωινό? Τι? Πρωί και πρωινό έφαγα. Μπράβο. Και στην ώρα μου ήρθα κιόλα. Θες να φας και μεσημεριανό? Τώρα δεν πεινάω. Μην με εκνευρίζεις για να προλάβεις. Αμπάρε Γιώργο, με εκνευρίζεις. Εντάξει. Λοιπόν, μας βρίσκει, τι δεν είπαμε, στη βαθμολογία των play-off εκεί. Δεν μας βρίσκουν εκεί, στο Μετρόπολης μας βρίσκουν. Ωραία, μας βρίσκει στο Μετρόπολης, άμα θέλετε. Θανάσης αγαπάει ο Γιώργος Ζαέρη, του βάλε το αγαπημένο τραγούδι, το Dance. Σήμερα... Μέχρι να το κόψει, να καλυφθεί, να το κόβει τώρα. Του ξεφεύγει του Καζαμπάκα, το βάζει και μόλις του λες ότι είναι... Και μόλις του λες ότι είναι το αγαπημένο, το αλλάζει. Να το κόψε ρε φίλε, άστονα να το πάνε. Θες να γίνει αυτό το αγαπημένο? Ξέρεις τι μου θυμίζει αυτό? Να μην τα ακούσουμε να ποτέ. Έχεις δηλαδή το μωρό να κοιμηθεί, το μωρό κανονικά. Τον μωρόν. Το μωρό ρε φίλε. Α, το μωρό. Το μωρό και να λες επιτέλους κοιμήθηκε το μωρό ρε φίλε, μου έσπρεξε τα νεύρα, μου σπάσε τα νεύρα, του διάβασα 30 παραμύθια και εκεί που κοιμάται το μωρό ξαφνικά γλιστράς, πέφτεις κάτω και ξυπνάει. Αυτό κάναμε τώρα με τον Καζαμπάκα. Ξυπνήσαμε το ηφαίστειο. Το ηφαίστειο. Άλλο ηφαίστειο. Έχουμε δύο ηφαίστειο. Έχουμε το Βεζούβιο 1, το Βεζούβιο 2. Κοιτάξτε παιδιά, το Βεζούβιο. Λοιπόν, για να ολοκληρώσω, γιατί δεν νομίζω να ξαναβρω την ευκαιρία να πω για τα κύπελα χθες, γιατί μου άρεσε πολύ βραδιά, γεμάτη κύπελο ήταν. Για τη Γερμανία το είπαμε, Καζεσλάου την πέρασε και περιμένει σήμερα τη Φορτούνα Ντίσσελντορφ. Ναι. Τώρα ξύπνησε το μωρό. Μέχρι τις 12 μας κατσικωθεί τώρα. Μπράβο, ναι. Έλα, σώπα. Έλα, σταμάτα. Θα πω Βιερίνια να πούμε και θα κοιμηθείς. Έλα, μην ακουστεί το Βιερίνια. Θα πω το Βιερίνια, πρόσεξε. Άμα είναι πέστο, να γλιτώσουμε, πέστο. Λοιπόν, περιμένει λοιπόν η Καζεσλάου το Τζόλι, τη Φορτούνα. Για να κάνω ένα τελικό φοβερό. Η Καζεσλάου τον είπε παρεπιπτόντος. Ναι. Τελευταία φορά πανηγύρισε κατάκτηση κυπέλλου το 1996. Με ποιον προπονητή? Δεν θυμάμαι. Πάντως το είδα το όνομα, γιατί φαντάστηκα ότι θα κάνει βόλτα σε κάποιους έξω, θα με ρωτήσουμε ποιον προπονητή. Ναι. Δεν ήταν πάντως ο Ρεχάγκελ. Μπράβο. Αν αυτό εκεί πήγαινε το μυαλό. Ήθελα να το επιβεβαιώσω αυτό. Ναι, δεν ήταν ο Ρεχάγκελ, αλλά ήταν αρχηγός της ο συγχωρεμένος πια ο Μπρέμε. Και ήταν τερματοφύλακας της φίλε, εκεί έπαθα πλάκα. Όλιβερ Κάν. Ο Αντρέας Ράιγκερ. Ο οποίος είχε έρθει. Ναι, είχε έρθει για τον Ηρακλή το 2000, την πρώτη χρονιά, την πρώτη σεζόν του Μυτιληναίου, 2000-2001. Και ήταν και η μοναδική του σεζόν, δεν κάθισε παραπάνω. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ήρθε εδώ για να τελειώσει την καριέρα του, γιατί μετά όταν έφυγε, πήγε στη Ρεάλ Μούρθια. Έπαιξε αρκετά, πήγε μετά Βέρντερ Βρέμις και εκεί τελείωσε την καριέρα του. Είχε γεμάτες σεζόν, είχε και άλλα χρόνια να παίξει. Το είπα αυτό, δηλαδή καμιά φορά λέμε ότι έρχονται μεγάλα ονόματα στην Ελλάδα. Μπράβο. Και ήταν τότε τερματοφύλακας ο Αντρέας Ράιγκε. Τρομερός τερματοφύλακας. Κάποια στιγμή. Κάτι ακούω στο βάθος. Και Καϊζερσλάουτερ, τελευταία ελληνική ομάδα που έπαιξε ο Ηρακλής, δεν ήταν? Ναι, και μπορεί να ήταν και τότε. Δηλαδή, νομίζω πρέπει να ήταν τερματοφύλακας ο Ράιγκε σε εκείνο το μάτι. Δηλαδή, ο Ράιγκε είχε παίξει απέναντι στην ομάδα με την οποία είχε πανηγυρίσει το κύπελο στη Γερμανία. Ναι. Και μάλιστα τότε, με αφορμή αυτό θα το πω, ένα μάθημα που μου είχε κάνει τότε ο Γρηγός Καραβέλης, γυμναστής τερματοφύλακας του Ηρακλή. Ναι. Κάποια στιγμή συζήτηση περί ανέμων και υδάτων, α το πούμε έτσι. Του λέω. Ο Ράιγκε, λέω, δεν είναι, λέω, εντυπωσιακός. Εγώ τώρα μιλάμε τώρα. Εσύ, ναι, είπες την άποψή σου. Είπα την άποψή μου εγώ. Ναι, δεν, ναι. Λέω, εντυπωσιακός. Δηλαδή δεν έχει ρεφλέξ. Μου λέει, τι εννοείς? Ένα, λέει, λέω, πηγαίνει μπάσκετ. Πάντα όρθιος, ας πούμε, κάνει τις αποκρούσεις του. Φαντάσου, λέει, άκου τώρα, Σοφία. Φαντάσου να είσαι εσύ επιθετικός, επιτιθέμενος. Να κάνεις μια τρομερή ενέργεια, να κάνεις ένα τρομερό σουτ και να βλέπεις τον αντίπαλο τερματοφύλακα να το πιάνει όρθιος. Πόσο σου ρίχνει την ψυχολογία. Δηλαδή, καλό είναι να πετάγεις δεξιά και αριστερά, να εντυπωσιάζει τον κόσμο, να σηκώνεται από την κερκίδα και να χειροκροτάει για τον τερματοφύλακα με τα ρεφλέξ που λέμε. Αλλά και ένας άλλος ο οποίος για να διαβάζει τη φάση ένα, ξέρεις, λίγο πριν και πηγαίνει, ας πούμε, στο γάμα και την κατεβάζει μετά. Σαν να σου λέει, εγώ απέναντί σου το παντελονάκι μου δεν το λερώνω. Ακριβώς. Ναι. Φοβερό. Και όποτε από τότε βλέπω, δηλαδή από το 2000-2001, 24 χρόνια. Και ελπίζω να ακολουθήσω κι άλλο, ο Θεός ξέρει.
όποτε βλέπω τερματοφύλακα να τα πιάνει όρθιος, θυμάμαι πάντα αυτή τη ρίση και λέω, κοίτα να σκεφτεί. Βέβαια, όποτε βλέπω και τερματοφύλακα. Τα τρώει όρθιος, δεν σκέφτεσαι, φίλε. Λέω, δεν πήγε καλά εδώ το έργο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, να εκτιμάτε τους τερματοφύλακες που τα πιάνουν όρθιοι. Τα πιάνουν όρθιοι, δηλαδή, ειδικά σε κάτι φάουλ. Τώρα δεν έκανε. Στο Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ. Σε ένα απευθείας φάουλ του Μπερνάρ. Που ο Κοτάρσκι το πιάνει όρθιο. Ναι, πάει η μπάλα στο γάμα, καλοκτημένο. Νομίζω έχει σηκωθεί στο τείχος ο Σβάμπ. Δηλαδή πετάγονται όλοι στο. Ναι, δεν είναι, αλλά έτσι πως το βλέπω εγώ. Λες, θα κάνω την εκτείναξη, θα παίξω. Ναι, κάτω, είχε. Δηλαδή, θα παράδειγμα. Ο Πασχαλάτης εκεί μπορεί να κάνει εκτείναξη. Ναι. Ο αγαπημένος Νεκτάριος Κυριάκος στο Χούρογλου, τον υπεραγαπώ, μπορεί να κάνει και αυτός εκτείναξη. Δηλαδή το βάζω γιατί κάποιοι τερματοφύλακες είναι πιο θεαματικοί από τους άλλους. Ο Κοτάρσκι δεν το έκανε. Ναι. Πήγε εκεί, κατέβασε την μπάλα σου, λέει τώρα άμα στην κερκίδα ξεσηκώσω τώρα μου πούνε τι φοβερή απόκουση έκανε, δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει εγώ τη δουλίτσα μου να κάνω. Ναι. Αυτά με τη Γερμανία, παίξτε τζόλι, αλλά όχι πολλά, με κυνηγάτε αύριο. Παρεμπιπτόντως η... Αυτά είναι νοκάουτ, έτσι, πέναλτι πάνω. Νοκάουτ, νοκάουτ. Σε ποιανού την έδρα παίζω, Καϊζερσλάουτερν τέτοιο. Σήμερα. Ναι. Τι Καϊζερσλάουτερν. Όχι, Λεβερκούζεν παίζει. Όχι, όχι, στη Λεβερκούζεν. Στην έδρα της Μεγάλης. Και επιμένεις εσύ και λες ότι θα περάσει Φορτούνα. Τι πέλο, η Σαρμπρίγκερ χθες. Η Καϊζερσλάουτερν απέξε τη Σαρμπρίγκερ. Η οποία είχε αποκλείσει τα άντερα μου, όλες τις ομάδες της πρώτης κατηγορίας. Ναι, και εκτός από τα άντερα του Γιώργου και την Καρλσρούη, την Μπάγερν Μονάχου, γιατί δεν τα έχει πρόχειρα. Θυμάμαι όμως κάτι άντερα. Ναι, αλλά θυμάται κάτι άντερα. Σου λέει θα πω άντερα. Και πλησιάζει το Πάσχα ρε εσύ. Δίκαιρο σαρμάδες, κοκορέτσι. Θα δείξω ότι ξέρω. Άντερα, ναι. Θα δείξω ότι ξέρω. Θα πει ο άλλος τα άντερα. Μπάγερν, Άιντραχτ, Γκλάντμπαχ. Αυτό θα πει. Μπράβο, θα συμπληρώσει ο. Και θα πει και ο Γιώργος αυτό που σου λέει. Αυτό που σου λέει. Έτσι. Δουλεμένα. Δουλεμένα στη δουλειά είναι αυτά. Στην προπόληση. Λοιπόν, στην Πορτογαλία η Sporting προκρίθηκε χθες στον τελικό. Περιμένει τον νικητή του άλλου ζευγαριού ανάμεσα στην Πόρτο και την Γκυμαράες. 2-2. 2-2 χθες. Ναι. Είχε νικήσει το πρώτο παιχνίδι 2-1. Με προπονητή, βέβαια, η ομάδα που έχει προπονητή τον ίσως επόμενο προπονητή της Λίβερπουλ. Ποιος ξέρει. Ο Αμορίμ δηλαδή. Ναι. Λέω για τη Sporting. Να δούμε. Άπατος θα πάει. Ποιος? Ο Αμορίμ. Γιατί? Άπατος. Ρε Γιώργο, αν περάσει δίπλα σου ο Αμορίμ, δεν θα ξέρει ποιο άμα σου έχει χτίσει την μπάλα. Τι πώ ξέρει θα πάει άπατο ο Αμορίμ τώρα. Έχει σπουδάσει το θέμα Αμορίμ, project όχι, ορθωρικό. Απλά λέω. Α, έτσι το λε. Ναι. Μετά τα άντερα θα πάει άπατο ο Αμορίμ. Προχωράω, εγώ μόνο μιλάω. Στη Γαλλία η Λιόν νίκησε 3-0 τη Βαλεσιέν, προκρίθηκε στο τελικό του κυπέλου μετά από 12 χρόνια. Μια Λιόν που είδα στην αφάνεια, έτσι. Αφάνεια. Από εκεί που τη θαυμάζαμε στο Champions League και τη βλέπαμε πριν από πολλά χρόνια, αφάνεια είναι η Λιόν. Και περιμένει σήμερα τον αντίπαλό της από το επίσης νοκάουτ παιχνίδι Paris Saint-Germain με Ρεν. Ωραίο. Ωραίο, το βραδάκι. Μπορεί να γίνει έκπληξη. Στην Ιταλία πήρε η Juventus 2-0 τη Λάτσιο, ναι. Πρώτο παιχνίδι. Θα πριν υπάρχει από μερικές μέρες είχε Λάτσιο Juventus 1-0 με Μανδά Σούπερ. Και τώρα Μανδάς, ναι. Βασικός. Έχει ρεβάνς όμως εδώ. Έχει ρεβάνς. Σήμερα στις 10 πρώτο παιχνίδι Φιωρεντίνα Αταλάντα. Ωραίο μάτς είναι αυτό. Οι ρεβάνς αργούνε, δηλαδή 23-24 Απριλίου. Αυτοί παίζουν κύπελο κανονικά όλοι στην Ευρώπη, γνωρίζοντας φαντάζομαι από τώρα που θα γίνει ο τελικός. Λες εσύ. Με τι, φαντάζομαι, ξέρω εγώ. Φαντάζομαι. Ότι χθες άκουγα εδώ στο Μετρόπολη τον πρόεδρο των διοργανώσεων της ΕΠΟ, τον κύριο Δανίλ. Όσο τους ακούς αυτούς, τόσο πιο. Εκνευρίζεσαι. Δηλαδή τους βγάζεις για να. Σε βοηθήσουν να καταλάβεις πράγματα και μπερδεύεσαι περισσότερο. Ακριβώς. Ναι. Δηλαδή είπε χθες, τι είπε, λέει ότι θα. Πώς το είπε αυτό, θα ξέρουμε, λέει, στις 17. Ναι. Όχι, λέει. Μέχρι τις 17 Απριλίου πρέπει να έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο. Οπότε μέχρι τις 15 Απριλίου θα υπάρχουν οι τελικές αποφάσεις. Για ένα τελικό που είναι τώρα το Μάη, δεν αναφέρεται ότι στο το τελικό. Το Super Cup του Αυγούστου. Ακριβώς. Αναφέρει το τελικό. Θα ξεκαθαρίσει, λέει, το τοπίο. Το οποίο ακόμη το τοπίο, α πούμε. Αφρικανική σκόνη. Ναι. Θα φύγει η αφρικανική σκόνη, θα ξεκαθαρίσει το τοπίο, θα μάθουν οι σοφοί τι γίνεται με τα γήπεδα. Τέλος πάντων. Ωραία αγωνιστική σήμερα. Θα μιλήσουμε για αυτή, να υπάρχουν πραγματάκια και από τις αποστολές βγαίνουν ειδήσεις. Έτσι όπως επέλεξα. Πες μια ειδήση από την αποστολή. Δηλαδή. Ότι πάω να ασχολούμαι με τον Μάρκος Αντώνιο άλλο. Ότι πάβεις, ότι δεν υπάρχει Μάρκος Αντώνιο για τον ΠΑΟΚ. Ο οποίος ήταν η μεταγραφή Ιανουαρίου. Ναι, δηλαδή είναι, τώρα. Ο Λουτσέσκου το είπε αυτό. Ναι, ρε. Εντάξει, επειδή πήγε 10 και 31, θα το συζητήσουμε μετά. Ναι, αλλά σημείωνε ότι θα συζητήσουμε μετά, γιατί όλο λέμε θα συζητήσουμε μετά. Και όλο με διακόπτης. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
Εδώ είμαστε. Σας θυμίζουμε εκτός των άλλων. Μαζί με αυτό που είπαμε για τον Γιώργο, και σήμερα θα δώσουμε όπως κάθε μέρα ένα ζευγάρι ελιά ηλίου. Οπότε μείνετε συντονισμένοι, θα σας πούμε την ώρα πότε. Ναι. Έχουμε και 8 προσκλήσεις για το παιχνίδι PAOK Breeze. Μπράβο. Μπορείτε να συμμετέχετε εδώ με τα μηνύματά σας. Έτσι πάει αυτός ο διαγωνισμός. Την κλήρωση θα την κάνουμε εδώ στην εκπομπή. Μία εβδομάδα ακόμα έχει μείνει. Την επόμενη Τετάρτη, 10 Απριλίου, κάνουμε την κλήρωση. Έτσι, για τις 8 προσκλήσεις για, για τη ρεβάνς. Στην αρχή του μηνύματος στέλνετε με μικρά λατινικά, γράφετε α-μη-2, αφήνετε κενό τη λέξη PAOK και ενώ όνομα τεπώνυμο και το στέλνετε στο 54-344. Μπράβο. Και μπαίνετε στη διαδικασία του διαγωνισμού για Conference League. Εχθές η UEFA ενημέρωσε και τις 8 ομάδες που είναι τώρα στην προμηθελική φάση ότι οι δύο μονομάχοι, οι δύο φιναλίοι στο τελικό θα πάρετε από 8.800 εισιτήρια. Ναι. Είναι εκνευριστικά οργανωμένοι κάποιοι. Ναι. Δηλαδή ξέρουμε από τώρα στο τελικό του Conference League ότι θα γίνει στο Papa Arena. Έχει ελεγχθεί το γήπεδο στη διάρκεια της σεζόν. Γιατί ναι μεν κέρδισε το διαγωνισμό, ελέγχθηκε. Οι ομάδες που θα πάνε στο τελικό ξέρουν θα είναι από 8.800. Τελειώσαμε. Στην Ελλάδα ο Βρούτσης βγαίνει χθες. Αυτό το κρατήσαμε. Το κρατήσαμε ως φυλαχτό είναι. Στην εκπομπή το κρατάμε. Βγαίνει χθες ο Βρούτσης, πανηγυρίζει ότι τα πάντα εδώ λειτουργούν φοβεροί, είμαστε ασφάλειες και τα λοιπά. Και του λέει ο Γάτας, αυτό είναι το highlight για μένα της χθεσινής συνέντευξης. Όχι τα αυτοπροσωπίες, όχι κάμερες τα λοιπά. Και ο Άρης Γάτας του λέει, εντάξει, αλλά το Παθεσσαλικό όμως που τελικό κυπέλλου και είναι μυθικό, ας πούμε αυτό, μένει εδώ ένα φυλαχτό. Είναι έτοιμες όλες οι ομάδες προς αυτή την κατεύθυνση. Σας ζητώ γιατί τις τελευταίες μέρες δημιουργήθηκε ένα θέμα αναφορικά με την τέλεση του τελικού του κυπέλλου Ελλάδας. Όπως στο Πανθεσσαλικό στάδιο, η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ανακοίνωσε ότι θα γίνει χωρίς φιλάθλους διότι δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις αναφορικά με τον νέο νόμο. Αποτελεί μια εξαίρεση. Το ΆΚΑ τι είναι, του κανόνα. Ούτε στο ΆΚΑ όμως μπορεί. Δηλαδή και το ΆΚΑ είναι οι άλλοι δύο εξαίρεσεις. Όπως λέμε παλιές καινές επιτυχίες. Αυτές είναι οι δύο μικροεξαιρέσεις. Της Τρίπολης που δεν έγινε το μάτς με κόσμο επειδή δεν είχαν βάλει τις κάμερες, τι είναι. Άλλη εξαίρεση νούμερο 3. Εξαίρεση νούμερο 3. Τι γυρίζουμε, ρε φίλε. Τη Λαμία η έπαιξε. Το Blade γυρίζουμε. Τη Λαμία. Τη Λαμία. Πολύ σκληρός για να πεθάνει. Τη Λαμία με την ΑΕΚ χωρίς κόσμο. Την είχε παίξει. Εξαίρεση νούμερο 4. Πάμε παρακάτω. Είχε επιτυχία το νούμερο 1 και γυρίσανε. Το Καφτατζόγλιο, άμα ήταν έδρα, θα ήταν η εξαίρεση νούμερο 5. Νούμερο 5. Μα δεν μπορεί να γίνει παιχνίδι στο Καφτατζόγλιο γιατί δεν έτοιμο. Εντάξει, αλλά όλα τα άλλα λειτουργούν. Μπράβο. Δηλαδή, εγώ ένα αυτοκίνητο, δεν τζουλάει. Κατά τα άλλα, είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας πούμε ότι μπορείτε να πείτε και με barcode στα γήπεδα, αλλά μπορείτε να πείτε μέχρι το τέλος τη σεζόν και με παλιό τρόπο. Και με τον παλιό τρόπο. Πάω εγώ το αυτοκίνητο, έτοιμο είναι, του λέει. Έτοιμο, αλλά δεν τζουλάει. Για βαρακόρνα. καλό! Καλό! Έχει κόρνα. Άρα, αν μείνεις, ξέρεις δηλαδή ότι κορνάρει το αυτοκίνητο, να έρθουν να σε βοηθήσουν. Μια εξαίρεση. Ναι. Αυτή είναι η εξαίρεση στον κανόνα. Δεν υπάρχει αυτό. Αν ήταν εξαίρεση, θα ήταν ο κανόνας και όλα δουλεύουν καλά. Ναι. Επειδή όμως δεν δουλεύουν όλα καλά, δεν είναι η εξαίρεση, είναι ο κανόνας. Άντε παλιό UEFA να πούμε, ξύπνησες ένα πρωί και μας είπες από τώρα για ένα μάτς που θα γίνει μετά από 2,5 μήνα και ότι θα έχεις 8.800 εισιτήρια. Εν τω μεταξύ, ξέρει, παλιό χαρακτήρα. Το γήπεδο τσάκ πόσο χρόνο. 30-35. Ναι. Λοιπόν, σου λένε οι φιναλίστα από 8-800. Ναι. Άρα 17. Πώς είναι, τόσο είναι, 17. Θα πάρει και άλλα 8-9. Ναι, ρε παιδί, οι χορηγοί θα πάρουν, αλλά δεν βλέπω καμία ομάδα να. Τι λίγα είναι, ναι, το κατάλαβα, UEFA. Εγώ για αυτά και τέτοια. Σου λέει κάτι, κάθισε. Εντάξει, έγινε, ευχαριστή τη γλώσσα σα. Εδώ στην Ελλάδα, άμα είναι μπάχαρο, θέλω να πω το λιβάδι, αν είναι. Ξέφραγο αμπέλι, φυσικά εκεί μέσα τα ζώα, τα βουβάλια, όλα θα χοροπηδάνε. Αυτά έτσι για να πάμε και παρακάτω. Λοιπόν, πάμε το παρακάτω. Είναι μόλις τώρα Γιώργος Μάντζιος για το τι γίνεται στο Ρίτζις Καζίνο και επιστρέφουμε. Yeah. Το dance φυσικά ποτέ δεν θα τα ακούσουμε, άλλο βάζει. Τίπο, εγώ σε λίγο θα βάλει και τη Φραγκοσυριανή. Δηλαδή, άμα έχει δύο τραγούδια Φραγκοσυριανή και dance, θα επιλέξει Φραγκοσυριανή. Τα χαιρετίσματά μας στο φίλο μου τον Κωστάκη που λέει μπράβο. Oh, έλα ρε. Okay. Τώρα θα είμαστε καλά, παιδιά, και δεν θα κάνουμε κιχ. Άστο μας να παίζει. Και όπως λέει και ο Παναγιώτης, αν δεν υπήρχε, λέει ο Λουί Ντεφινέ. Ο Θανάσης δεν θα περνούσε ευχάριστη η εκπομπή σας. Δεν μας ενδιαφέρει ποια είναι η άποψή σου. Και εμένα καθόλου δεν. Α, μπράβο. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα στον Κώστα, ο οποίος μας θυμίζει και μια ακόμα παράμετρο. Ναι. Ότι ρε παιδί μου, με το Ρεχάγκελ πήρε το πρωτάθλημα Καϊζερσλάουτερ. Ναι. Αλλά το πιο εντυπωσιακό είναι ότι ανέβηκε από τη Β' στην Α και την αμέσως επόμενη χρονιά πήρε πρωτάθλημα. Λέστερ, δηλαδή. Ναι. Η Λέστερ έτσι το έκανε με το Ρανιέρι. Η Λέστερ δεν ήταν. Η Λέστερ έπαιζε. Δεν πήγε Β' Α πρωτάθλημα. Τη χρονιά που ανεβαίνει,
παίρνει και το πρωτάθλημα. Αυτό μας λέει ο Κώστας. Ναι, δεν το κάνει η Λέστερ. Όχι, ρε. Η Λέστερ ήταν στην πρώτη κατηγορία. Ναι, όχι από πάντα. Λέω εκείνη τη χρονιά που το πήρε. Μήπως είχε ανεβεί. Γιατί το θυμάμαι έτσι. Το θυμάμαι λάθος, μάλλον. Μπορεί να το θυμάμαι εγώ λάθος. Ο Νίκος μας στέλνει από το. Ήξερα ότι λίγο θα τον ερεθίσουμε τον. Θα τον εκνευρίσουμε τον Νίκο, γιατί ξέρω ότι είναι. Ο ένα σίγουρα κροατή στο Leverkusen. Καλημέρα, double θα πάρουμε στα 120 χρόνια γενεθλίων μας. Για τρέμπλε, εύχομαι. Γιατί μιλάς στον πληθυντικό να τον εκνευρίσουμε? Εγώ συμφώνησα μαζί σου. Εσύ δεν είσαι δηλαδή. Σου είπα, έχεις μια πλάκα ρε πάγκο. Ναι. Που θα περάσει η φορτίνα να τον Leverkusen. Σωστά, σωστά. Εσύ, μάλιστα. Άρα το ξύλο εσύ να το φας. Εγώ αν όμως περάσει ο Τζόλης και έρθει με το κάνω να κάνει διακοπές στην Ελλάδα και πας να του κάνεις καμιά συνέντευξη, τον αγκαλιάς του πεις πάντα πίστευα σε σένα. Όχι, τα έλεγα και στο ραδιόφωνο. Θα κυκλοφορώ με CD της εκπομπής και θα τα μοιράζω δεξιά αριστερά. Πρόσεχε. Άλλο λέω. Δεν κατάλαβα. Είναι πετυχημένη ή δεν πετυχημένη η σεζόν για τον Τζόλη. Από πού ο Τζόλης είναι τι είναι, άτομο είναι ο Σάιντα Ουίτα, τρέχει 505 χιλιόμετρα. Η ομάδα του να πάει. Ο τελικός είναι Leverkusen Kaiserslautern, τέλος. Στιγματάκι. 5-0 σήμερα. 5 καφέδες. Να σου εξηγήσω και γιατί είναι Leverkusen Kaiserslautern ο τελικός. Γιατί. Ωραία. Έχω μία άποψη. Ας το καλό. Ναι. Πόσους βαθμούς διαφορά έχει η Bayern από τη Leverkusen από την Bayern? 13. Άμα ήταν η διαφορά στον ένα βαθμό και έλεγες πάω να το κάνω ίσως 4 ίσως 5, πάω να πάρω το πρωτάθλημα. Θα σου έλεγα εγώ ότι μπορεί ρε παιδί μου να λες ότι εν ώψη της ματσάρας που υπάρχει μεθαύριο μπορεί να σκέφτεται ο προπονητής δεν έχω πάρει πρωτάθλημα τα τελευταία χρόνια. Με το συν 13, ρε καλό με παιδί. Το συν 13 σήμερα θα βάλει τούμπανο ενδεκάδα. Ρε καλό μου παιδί, εγώ δεν λέω ότι δεν είναι λογικό αυτό που λες. Ναι. Προφανώς και φαβορεί είναι Leverkusen να περάσει στη Φορτούνα. Ναι. Αλλά εγώ λέω ότι θα περάσει Φορτούνα. Εντάξει, εσύ μπορεί να πει ότι τι να κάνουμε δηλαδή φαγητό. Και double που λέει εδώ ο Νίκος να πάρει Leverkusen, να το πάρει όμως με το ευρωπαϊκό. Να πάρει το πρωτάθλημα και το ευρωπαϊκό πάλι double είναι. Ναι. Τρέμπλ θα πάρει. Α πάρει και τρέμπλ και κουατράμπλ. Υπάρχει τέτοια κουατράμπλ, έχει να πάρει. Εδώ μας γράφει ο φίλος ο. Έχω χάσει τα τηλέφωνα, δεν ξέρω ποιο κύριο είναι αυτό. Ο 908 τέλος πάντων, αν στείλε ποιο. Η Νότιχαμ το έκανε με Brian Clough και μετά πήρε πρωταθλητριών. Ναι. Δηλαδή ανέβηκε και πήρε και αυτό. Όχι Λέστερ πάντως. Και ο Ράιν και πήρε και πρωτάθλημα με την Kaiserslautern. Ποιο το γράφει αυτό, ο Διονύσης. Πρωτάθλημα στην Kaiserslautern τη σεζόν 98-99. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα και στον Παναγιώτη, ο οποίο εκφράστηκε με καλά λόγια για τον Καζαμπάκα. Τα διαβάσαμε, αλλά αυτά καλό είναι να μην γίνονται. Σωστά. Καλημέρα στη Σκύδρα και στο φίλο το Χάρη. Καλημέρα στον Νίκο τον Μπέτσο. Καλημέρα στην κυρία στο Χείρο Διαχειρό. Καλημέρα στον Νικόλα που συνεχίζει να ρωτάει, αλλά απάντηση δεν παίρνει. Παιδιά, χωρίς πλάκα, ανησυχώ για τα κλαρίνα του Καζαμπάκα. Γιατί σήγησαν άραγε. Καλή σας μέρα. Τα κλαρίνα, εντάξει, κάποια στιγμή ξεμπουκώνει ο αυλός. Η τελευταία τρύπα του ζουρνά που λέμε, αυτό ναι. το ξέρετε, τώρα παίρνω αφορμή από το μήνυμα που λέμε καμιά φορά, αυτό είναι η τελευταία τρύπα του ζουρνά. Ναι. Γιατί είναι απαξιωτική αυτή η φράση? Γιατί όταν παίζει ο κλαριτζής καλή ώρα εδώ που θα ανάσει έβαλε τα κλαρίνα του, κάποια στιγμή ο αυλός, συγγνώμη τώρα για την εικόνα που θα δημιουργήσω, αλλά πρέπει να εξηγήσουμε. Μπράβο. Ο οργανοπαίχτης πρέπει να το ξεμπουκώσει τον αυλό. Ναι. Κλείνει με τα δάχτυλά του όλες τις τρύπες και αφήνει ανοιχτή την τελευταία. Ναι. Τελευταία τρύπα του ζουρνά. Μπράβο. Φυσάει με δύναμη και ξεκουμπώνει. Άντε, ρε. Μην ειρωνεύεσαι. Δεν το ξέρω. Μην ειρωνεύεσαι. Μην ειρωνεύομαι. Δεν ξαναπώ τίποτα ποτέ. Άντε με τα ντερά σου. Καλημέρα στο φίλο τον Πασχάλη, μας ποστάρει φοβερό. Μήνυμα. Μπήκε ρε παιδί να αγοράσει εισιτήριο. Για το Club Bridge Pauk. Από πλατφόρμα που πουλάει εισιτήρια. 460 ευρώ. Το εισιτήριο. Υπάρχει δηλαδή, αλλά πρέπει. Δείτε να... σε τι τιμή πουλάνε οι Βέλγοι οπαδοί τα εισιτήριά τους για το μάτς με τον ΠΑΟΚ. Τιμή Premier League είναι αυτή. Ναι. Άκου τώρα να δεις. Χθες βγάζει ανακοίνωση η Club Breeze. Ναι. Και τους κάνει έκκληση στους οπαδούς της Breeze. Μην μεταπολείτε τα εισιτήριά σας σε Έλληνες. Γιατί άμα να οικονομήσω δηλαδή. Ναι, δηλαδή είναι. Τώρα αυτός μπορεί να το θέμα είναι αν πάρω εγώ αυτό το εισιτήριο, μπορώ να πω. Δηλαδή, θέλω να πω, εκεί δεν υπάρχουν αυτά του Βρούτσι, τα αυτοπροσωπίες, αυτά. Επίσης και αναφέρει και διάφορες δικλείδες ασφαλείας. Δηλαδή, εγώ τώρα είμαι ο Έλληνας εδώ και έχω ρε παιδί μου ίντερνετ ελληνικό. Ναι. Και πάω να αγοράσω εισιτήριο. Αχα. Δεν θα με αφήσω να μπω στην πλατφόρμα γιατί έχω ελληνικό ίντερνετ. Ναι. Πώς το λένε αυτή τη διεύθυνση. Καλά, αυτό μπορείς να το ξεπεράσεις εύκολα. Ναι, αλλά το άλλο πω, είναι αν μπαίνεις με αυτά. Μου αλλά, κάνει φοβερή εντύπωση το γεγονός ότι έκανε έκκληση Club Breeze και τους λέει παρακαλούμε μην μεταπολείτε τα εισιτήριά σας σε Έλληνες. Θέλουμε το γήπεδό μας να είναι μπλε μαύρο. Αυτά είναι τα χρώματα της Club Breeze. Γιατί λέει έχουμε την
ισχυρή πληροφορία ότι οι Έλληνες αγοράζουν συνέχεια εισιτήρια από Βελγικούς. Πάντως για να καταλάβετε, όσοι δεν το, οι ελάχιστοι ή ο κανένας που δεν κατάλαβε πόσο τρομερό είναι το συνέστημα του να βρεις εισιτήριο για ένα event το οποίο έχει τόσο ζήτηση, διαβάζω όπως το στέλνει το μήνυμα ο Διονύσης και γράφει: καλημέρα στο πιο δυνατό δίδυμο του παγκόσμιου ραδιοφώνου. Ναι, μην υπερβάλλεις μωρέ, ευρωπαϊκού πες. Σωστά. Εγώ θα έλεγα. Έχω ψαχτεί λίγο και για Αμερική, Αφρική, είμαστε και πολύ καλοί. Αλλά δεν έχω, δεν έχω κάνει έρευνα για Ασία, εκεί κολλάω για να μας χαρακτηρίσω παγκόσμιο. Γελί. Ύστερα, γράφει Διονύσης, ύστερα από πολύ μεγάλη μάχη, ανάμεσα σε πολύ μεγάλη ζήτηση για ένα μαγικό χαρτάκι για το Βέλγιο, είχα αίσιο τέλος και θα είμαι κι εγώ εκεί. Τέσσερα θαυμαστικά. Άντε ρε, μπράβο. Πάρα πολλοί κόσμοι. Και το έστειλε στα εσερχόμενα, όχι στον τοίχο. Μπράβο. Ναι. Για να μην το την πέσουν. Για να μην το την πέσουν. Ναι. Ξέρει πόσο κόσμο πήγε να. Το τροπείο Διονύση δεν το λέει και Διονύση, έτσι το είπα εγώ. Ξέρει πόσο κόσμο έχει κάνει προσπάθεια για να πάρει έτσι το εισιτήριο. Θα έχει πάρα πολλού Έλληνε διάσπαρτου. Και οι περισσότεροι στοχεύουν και σε μια θύρα που νομίζω ότι. Δηλαδή γράφει δύο. Μην το πει, μήπω είναι το σχέδιο αυτό. Μην όχι, το αποκαλύψει. Δεν με κατάλαβε. Δεν είναι σχέδιο. Έτσι όπως είναι το γήπεδο και τα έχει ανεβάσει και η Club Breeze από την πρώτη στιγμή που πολλούνται εισιτήρια, δείχνει πού θα κάθονται οι οπαδοί του ΠΑΟΚ. Ναι. Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ με τα 1350-1400 εισιτήρια εξασφαλισμένα. Ναι. Ξέρεις πόσοι Έλληνες έχουν στοχεύσει ακριβώς στη διπλανή θύρα. Α, ναι. Για να πάνε όλοι εκεί και τελικά να τους ανοίξει και να κάνουν κερκίδα. Αυτό λέω. Θα έχει πάρα πολύ κόσμο. Ο Νίκος μας στείλει από τις Σέρες, βγάζει το θυμό του, το άχτι του, γιατί λέει εδώ υπάρχει μια πινακίδα που λέει δεν θα παρκάρετε τις καθημερινές για κάποιος από ώρα μέχρι ώρα. Ναι. Αυτή η πινακίδα δηλώνει ότι δεν πρέπει να παρκάρει οποιοδήποτε εκτός κάποιου που μεταφέρει εμπορεύματα. Είναι τόσο δύσκολο να σεβόμαστε τον άλλον. Σήμερα αναγκάστηκα να κουβαλήσω τέσσερις μεγάλες κούτες σε πελάτη παρκάροντας 150 μέτρα μακριά, ενώ υπάρχει πινακίδα μπροστά στο μαγαζί του. Είναι τόσο δύσκολο να είμαστε άνθρωποι. Ναι, βέβαια, πού να το. Φαντάζομαι τώρα πώς νιώθω για να στείλει μήνυμα μόνο γι' αυτό, ε. Καλημέρα, Γιωργάκη. Εσένα λέει Γιωργάκη. Παρακαλώ. Ο Βίκτορ. Σαν καλεσμένο στην εκπομπή του Γιάννη, δεν βλέπω να τον σέβεσαι και πολύ. Ναι. Κοίτα που φτάσαμε. Τι να κάνουμε. Ο Δημήτρης γράφει, στέλνει quiz. Καλημέρα, ρε Αγρίμια. Κάνα σοβαρό κουιζάκι του στυλ. Ποιες ομάδες της Αγγλίας έχουν βασικό χρώμα το πράσινο, θα βάλουμε. Ήρα μαζί και στην επόμενη ζωή, υπογράφει. Και αναρωτιέμαι γιατί δεν έβαλε κουιζάκι για το ποιες ομάδες έχουν βασικό χρώμα το μπλε. Αλλά έβαλε βασικό χρώμα το πράσινο. Ναι. Σου έρχεται καμιά αγγλική ομάδα με βασικό χρώμα το πράσινο. Το πράσινο. Η τρίτη στολή της Liverpool. Πράσινο. Νομίζω και η Μπρέτφορντ φοράει η δεύτερη στολή πράσινο. Μάλλον εδώ ο φίλος φαντάζομαι εννοείται την πρώτη στολή. Να είναι πράσινο ή η πρώτη της. Και για να το βάλει quiz πρέπει να είναι. Καλό quiz. Καλό, γιατί δεν μου Sheffield, τώρα παίζει Premier League. Γενικώ λέει, να... λέει τη Αγγλία. Τι γενικώ τη Αγγλία. Αγγλία Forest Green είναι με πράσινα, ρε φίλε, το πες και έξυπνο. Η Forest Green τι θα φοράει, πορτοκαλί. Forest. Μπορεί να είναι τα χειμωνιά, μπορεί να είναι ξέρει φθινοπορεινά τα φύλλα τα οποία κυκλινίζουν. Χέρι με χέρι προχωρά στο δάσο. Έρχεται ο λύκο, φάτι να ανακλητώσουμε. Παρακάτω. Άλλο quiz. Και άλλο, Δημήτρη. Ποιος Γάλλος παγκόσμιος πρωταθλητής, αυτό νομίζω το ξέρω. Ναι, κι εγώ. Έπαιξε Κάιζερ Σλάουτερ για 3 χρόνια. Α, πολύ ωραία ερώτηση. Το ξέρεις? Όχι. Νομίζω το ξέρω, τον έχω φάτσα και προσπαθώ. Φάτω το προσπαθώ quiz. Να. Φάτω το quiz. Περίμενα, το αφήνω. Είναι 2 quiz, να αφήνουμε τρέχουμε. Συγγνώμη στους ακροατές. Μου έρχεται η φάτσα του και δεν θυμάμαι πώς το λένε. Το ένα είναι δημιουργική ασάφεια το quiz. Ποιο δημιουργική ασάφεια? Ποια ομάδα της Αγγλίας φοράει πράσινα? Του απαντάω. Forest Green, 1-0. Ωραία, ρε παιδί μου. Να μας διευκρινίσει. Εκτός της Forest Green. Green Forest. Είναι απέναντι, όπως λέμε, κάτω πατήσια. Απλά κοινό είναι λίγο πράσινο ανοιχτό. 2 quiz λοιπόν. Πράσινα, ποια φοράει στην Αγγλία. Ναι. Και ποιος Γάλλος παγκόσμιος πρωταθλητής έπαιξε Καρεσλάουτερ για 3 χρόνια. Φαντάζομαι είναι ποδόσφαιρο. Όχι σε άλλο τμήμα του συλλόγου. Και ένα φοβερό μήνυμα στέλνει. Ησύχασε, ρε. Ο Κυριάκος γράφει: όταν ο Πορτιέρο αποκρούει όρθιος, αλλά και τα τρώει όρθιος, δεν έχει αντίληψη, τη μέση του έχει. Σωστό. Σωστό. Μόνο μια μικρή παρένθεση. Πώς λεγόταν εκείνος ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ πριν 3-4-5 χρόνια, ρε φίλε? Μπρίκιτς. Μπρίκιτς. Με Ίβιτς προπονητή. Ναι. Ο καημένος, όλο μέση είχε. Αυτό τον θυμάμαι μόνο σε ένα μάτς στη Λεωφόρο. Ναι. Μπρίκιτς. Μπρίκιτς το έφαγε. Ναι. Δεν έπιασε. Αλλά έχει τη μέση του, έχει δίκιο. Τη μέση του. Δηλαδή... Και θυμάμαι και περίπτωση παλιότερα παίχτη Ηρακλή που είχε παιδιά, προέκυψε μετά τη μεταγραφή που έγινε ότι είχε αλλεργία στο χορτάρι. Το πιστεύεις αυτό? Να είσαι ποδοσφαιριστής.
Σουηδός αυτός. Τώρα που είπα Σουηδός, θέλουμε ενημέρωση από Αχιλέα και τα άλλα παιδιά στη Σουηδία. Τι γίνεται, λέει, ετοιμάζεται, λέει, το Μάλμε εκεί, η αίθουσα για την Eurovision. Όχι, θα στέλνετε μόνο Χάλμσταντ και τέτοια. Ποδόσφαιρο, μπάλαμπα, εδώ έχει και Eurovision. Ο Μίτλος έχει... μας λέει 64,90 κάνει η φανέλα του Πόρτερ. Καλή τιμή. Και λέει, μάλιστα, εγώ πήρα μία για να την κάνω κάδρο στον τοίχο. Έχει από όλα τα νούμερα. Ναι. Kevin Porter Jr. Ναι. Βεβαίως. Ζαΐρη, έχεις καταλάβει ότι έχεις κάνει σαν τα μούτρα στον πάγκο. Πρέπει να είναι πολύ ευτυχισμένος ο πάγκος αν έχει ανεβεί επίπεδο και με έχει φτάσει. Να ρωτήσουμε τον πάγκο. Γεια σου, Καζαμπάκα, ήρωα το Ενεργιάνο, λέει ο Δημήτρης. Να ρωτήσουμε κάποιος τι τον πάγκο, να μας απαντήσει. Ναι. Αν είναι πολύ καλό που έχει γίνει. Αν Α και αν Β. Καζαμπάκα, είσαι τρέλα. Μία μέρα θέλω να σου μοιάσω, λέει ο Γιώργος. Εύκολο, φίλε. Εμφανισιακά, φίλε, θα. Εύκολο. Πρόσχετη, λες. Πήγαινε, πες από το μπαλκόνι και να του μοιάζει εμφανισιακά. Μπορεί να σου πω πως είναι, δηλαδή, πόσο όταν αλήφεις μια φέτα βούτυρο μαρμελάδα και σου γλιστρά τα χέρια και πέφτει ανάποδα και την ξαναπιάνεις. Αυτό ακριβώς. Σαν να σε καθρέφτη το Θανάση. Αυτό έκανα. Βέβαια. Όχι, δεν λέμε για σένα. Μην βρίζεις. Όχι. Είπαμε κύκλε. Βέβαια μπορείς να αγαπάς το πνεύμα του, γιατί εμείς αυτό. Ναι. Είναι. Όχι, δεν σε περιγράφω το Θανάση μέσα. Ένα φίλο μου. Διδάκτορα. Λέει ρε παιδί. Ο Θανάσης άκουσε να μιλάει για αυτόν. Χωρίς να ακούει τι λέμε. Και λέει και νόμιζε περιγράφεται. Ότι, ναι, και νόμιζε ότι αυτή η μουσική ταιριάζει σε αυτά που λέγαμε. Ναι. Δεν βάζει την άλλη τη θεσινή με τον Μπένι Χιλ που τραβάει σφαλιαρίτσα στο φαλαγρό το γεροντάκο. Ναι. Εκείνη πιο πολύ ταιριάζει να σου. Εντάξει, εμείς αγαπάμε το πνεύμα του, ότι αυτό συνεπάγεται. Εγώ πιστεύω ότι έχει τρομερή επιτυχία στις γυναίκες, έτσι που τον βλέπω. Είναι από αυτό το στυλ άντρα που ανήκει σε μια κατηγορία που αρέσει. Όχι το. Πώς να σου πω κάτι εξωτερικό. Γελάει ο κόσμος. Γεια σου, Μάνο. Μπορείς λίγο να το βάλεις σαν αυτό το γελάει ο κόσμος. Γιατί ρε. Σε παρακαλώ. Γιατί ρε. Γιατί θα πεις κάτι. Γελάει ο κόσμος. Αυτό ακριβώς. Καζαμπάκα, είσαι τρέλα. Μια μέρα θέλω να σου μοιάσω. Γελάει ο κόσμος. Ναι, με αυτό το μήνυμα. Ναι. Σας ζηλεύω, γράφει ο Γιώργος. Γιατί, παιδί μου. Γιατί, λέει, έχετε καθημερινά. Δεν μας παρατάτε τον Καζαμπάκα. Καλημέρα. Τελευταία φορά που του είπαν ότι είναι ωραίος, ξέρεις πότε ήταν. Είχε πάει στο περίπτερο και είχε ακριβώς τα ψηλά και του λέει περιπεράσεις ωραίος. Καλημέρα από Αθήνα. Είναι τυχαίο ότι οι διαγωνισμοί γίνονται στη δική μας εκπομπή. Οι πατουλίδες είναι μόνο για οφθαλμορύπανση στην κάμερα του TikTok. Γράφουν ωραία όμως. Καταρχήν λίγο να σας πω λίγο κάτι. Είναι και θέμα επιλογής του ανθρώπου που ζητάει που θα γίνει ο διαγωνισμός. Δηλαδή ο Παντελής Ζωγράφος δεν μπορεί χωρίς εμάς. Ναι. Ήρθε η ώρα, λες, ή όταν επιστρέψουμε. Όταν επιστρέψουμε. Εντάξει, λίγο ακόμη. Λίγο δηλαδή ακόμη. Ο Παντελής Ζωγράφος δεν είναι τυχαίο που τρία χρόνια λέει τα παιδιά αυτά θέλω. Ναι. Και δεν είναι τυχαίο που και εμείς αυτή την εκπομπή όταν ανοίγουμε το δεκάλεπτο γίνεται χαμός. Ανοίγουμε δεκάλεπτο τώρα! Μέχρι 11 και 11 πρώτα λεπτά και 11 δευτερόλεπτα γιατί είμαι διαστροφικός. Όταν επιστρέψουμε όμως να το διάλειμμα, να ξέρετε, μαχαίρι! Κιχ! Η Λίλα Κουλιών τρελάθηκε εδώ. Σου λέει, πότε ρε παιδιά, εγώ νόμιζα να πάμε για διάλειμμα. Πετάει πάνω εκεί. Έχουμε και σήμερα διαγωνισμό από Παντελή Ζωγράφος για γυαλιά Polaroid. Άλλα τρία ζευγάρια για αυτή τη βδομάδα Polaroid. Έχουμε συνέχεια, άλλες δύο εβδομάδες. Μέχρι τις 26 Απριλίου θα πάμε τρένο. Άλλες τρεις, όχι άλλες δύο. Αυτή και άλλες τρεις, όλο τον Απρίλιο. Δίνουμε γυαλιά ηλίου. Σωστό. Όλο τον Απρίλιο μέχρι τις 26. Γιατί αγαπάμε Παντελή Ζωγράφο. Γιατί αγαπάμε τα γυαλιά του. Συγγνώμη, θα πω τα κορίτσια του. Και τα κορίτσια του. Δύο καταστήματα. Ερμού 77 και το νέο κατάστημα στην Αγία Σοφία 24 εκεί στον πεζόδρομο. Ναι. Κάνεις τον ωραίο σου τη βολτούλα. Μπαίνεις, έχεις ό,τι θέλεις. Ό,τι θες. Γυαλιά οράσιους, μοιοπίας. Γυαλιά οράσιους, φακούς επαφής. Και με όλα... συμβεβλημένο με ταμεία, έτσι. Τα πάντα. Τα πάντα και διζαϊνάτα. Μπορεί να έχεις στο μυαλό σου ένα ζευγάρι γυαλί ηλίου να μπουν μέσα να δουν τα κοψίματα του προσώπου και να σου πούνε καλό είναι αυτό που λέει. Αλλά για φόρεσε και αυτό το φοράς και λες έφυγα αυτό. Το μοναδικό το για να καταλάβετε μπορεί να εξυπηρετήσω και τον Καζαμπάκα χωρίς να γλεντάρε. Δηλαδή θα πάει ο Καζαμπάκα και θα του πει θέλω να σε βγάλω γυαλιά ηλίου για να γίνω πιο όμορφο. Θα φύγουν, θα, το κάνουν και αυτό. Θα φύγουν και οι πέντε στην αποθήκη τάχα να ψάχνουν για να γελάσουν άνετα και μετά θα τον εξυπηρετήσουν. Ηλεκτρονικό κατάστημα, έτσι. Το e-shop των οπτικών ζωγράφων στο optics.gr και εκεί μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Τρομερή προσφορά. Εχθές κάποια στιγμή γυρίζει η Κατερίνα, ήταν εχθές και λέει ότι αν είχαμε και δεύτερο τηλεφωνικό κέντρο θα έσπαγε και αυτό. Μπράβο, έπεσε μία φορά, ελπίζω να μην πέσει παραπάνω από δύο σήμερα. Επίσης, παιδιά, να σας πω λίγο κάτι, γιατί και εμείς έχουμε πάει εκεί και για γυαλιά οράσεως.
ασχολούνται μαζί σας, έτσι. Δηλαδή δεν βλέπουν τη συνταγή του γιατρού και λένε έλα να τα πάρεις μετά από μια εβδομάδα. Πολυεστιακά, μετράνε, κοντά, κάθονται, μακριά, τα πάντα. Εγώ το λέω εν τιμή ότι είναι από τους καλύτερους επαγγελματίες του χώρου. Και καλοί άνθρωποι, και καλός άνθρωπος και ο Παντελής και όλοι όσοι είναι... Και τα κορίτσια. Λοιπόν, δικό σας το δεκάλεπτο. Τώρα πάμε στο δικό μας κορίτσι. Μαρίνα Μπίκου, πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Μας προέβησε καρβελικός ο Θανάσης. Δεν ξέρω να σου πω ότι είσαι καρβελικός. Άμα αντί να το λέγαμε, αντί να μην βγεις στο ΜΕΚΑ, να έβγαινε εδώ, θα έβγαινε. Έβγαινε τώρα στο 95,5, ναι. Ναι, τελείωσε παιδιά το δεκάλεπτο, είχε και αβάντσο λίγο και παράταση. Ναι, γιατί πήγε. Έπεσε πάλι. Τι το έπεσε. Τηλεφωνικό κέντρο. Πέναλτι. Ναι, ναι, άστο. Ήταν πέναλτι, κύριε Γιώργο μου. Ήταν πέναλτι. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή, να είστε καλά. Και φυσικά λίγο αργότερα θα ακούσετε ποιος ή ποια τυχερή κέρδισε ξανά Polaroid γυαλάρες από Παντελή Ζωγράφο και Οπτικά Ζωγράφος. Λοιπόν. Γίνεται, έχει πάρα πολλές απαντήσεις στα quiz που έβαλαν οι ακροατές. Δηλαδή βάζουν quiz οι ακροατές, απαντάνε οι ακροατές. Εμείς σιγά είμαστε οι courier. Δεν χρειαζόμαστε. Quiz. Πάμε λίγο στην άκρη. Ναι. Όποτε δεν. Άμα ενοχλούμε, πάμε. Ο ευρωπαϊκό πήραμε στο Leverkusen, γράφει ο Νίκος, το UEFA το 1988. Πρωτάθλημα δεν έχουμε, 5 φορές δεύτερη. Ναι. Okay, πρωτάθλημα δεν έχει η Leverkusen, ας το πάρει. Κύπελο έχει πάρει, δεν πειράζει να μην το πάρει. Ευρωπαϊκό που έχει πάρει, ας το ξαναπάρει. Μπράβο. Ο Βασίλης γράφει, η τρίτη της Manchester United είναι πράσινη. Εμείς λέμε την πρώτη, ρε φίλε. Την πρώτη, σωστά. Καλημέρα, μήπως ξέρετε τι ώρα φτάνει η ομάδα στο γήπεδο για να βγει ο μικρός μου καμιά φωτογραφία, σας ευχαριστώ. Το μικρό σου φίλε, για να το βγάλεις φωτογραφία, καλό θα ήταν να περιμένει την ομάδα μετά το μάτς, αν μπορείτε να περιμένετε. Πιο άνετα δηλαδή θα είναι. Όχι πιο άνετα, αποκλείουν το χώρο. Δεν επιτρέπουν την πρόσβαση όταν πηγαίνει το αποστολή. Ναι, σωστά. Δηλαδή πρέπει να κατέβουν. Αλλά όλοι... επειδή είναι πάω κλαμία τώρα, ναι, μπορεί να μην είναι εντάξει, πολύ. Σου λέω, αλλά και πάλι δηλαδή, άμα πέσει σε κανένα παράξενο αστυνομικό. Οι ομάδες πάντως στο γήπεδο. Ή security, φτάνουν... χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τα παιδιά δεν κάνουν τη δουλειά του. Αυτές οι εντολές έχουν οι security. Δεν φταίνει τα παιδιά οι security. Αλλά πάντα φωτογραφίες μπορείς να βγάλεις μετά το match. Δηλαδή στο λεωφορείο μπορείς να είσαι εκεί μπροστά, να βγάλεις όσες φωτογραφίες θέλεις. Το λέω αυτό για τη δική σου διευκόλυνση. Ναι, πάντως οι αποστολές έρχονται περίπου 1,5-2 παρά. Ναι, δηλαδή πριν το μάτς είναι 7,5 ώρα, 6 ώρα η αποστολή του ΠΑΟΚ θα είναι 6 και 4 θα είναι στην Τούμπα. Το ακριβές τώρα δεν το ξέρω. Ναι, αλλά είναι συνήθως 1,5 ώρα. Πριν τη 1,5 ώρα δεν έρχεται αποστολή. Εάν σε βολεύει ο δρόμος, μήπως πας στο Μακεδονία Παλάς. Και αυτό είναι πολύ ωραίο. Μπορείς να πας στο Μακεδονία Παλάς απ' έξω με την άνεσή σου, να περιμένεις εκεί μπροστά και να βγεις όσες φωτογραφίες θέλεις. Και τώρα θα έχει 3.000 κόσμο εξωτερικό. Όχι, ρε, εντάξει. Επειδή θα... μετά ναι, ναι, ναι. Να πάει πριν το μάτς ο Καζαμπάκας, γιατί μπορεί να στραβώσει η Καζαμπάκα τα κλαρίνα πλέον. Τα απέλα μόνο στο φίλιο. Καταρχάς απόψε, βλέπω να μην κερδάς. Ποιος να μην κερδάει? Η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, ο Άρης. Γιατί πάω κλαμία, είναι κλειδωμένος ο Άσος. Έχω μεγάλη ομάδα. Πρώτα απ' όλα, εγώ ποιος είμαι εγώ? Απάντησέ μου, πάω. Δεν υπάρχει περίπτωση είναι Καζαμπάκα. Καζαμπάκα, να σου δώσω ένα bed builder. Έχεις 2 ευρώ, να τα κάνεις 15. Ή να το τα χάσεις. Στον αέρα. Όχι, μπορεί δεν... να... άμα τα χάσεις τα 2 ευρώ, τα δίνω εγώ αύριο. Όπα ρε. Δεσμεύομαι στον αέρα. Τώρα απλό... Αλλά άμα πάρει τα 15, μου δίνει τα 13, κρατάει τα 2. Απλώθηκες πολύ. Για πες, με ενδιαφέρει τώρα αυτή λοιπόν, η ερώτηση. Με την αύρα που υπάρχει αυτή τη στιγμή και με την ενδεκάδα την οποία θα την πούμε λίγο αργότερα, γκολ Σαμάτα, 1000%. Όπα ρε. Γκολ Σαμάτα. Πόσο δίνει αυτό? 2,50. Γιατί όχρε, μην το ματζιριάζεις ρε. Λοιπόν, το στοίχημα το σημερινό είναι το εξής. ΠΑΟΚ Λαμία, over 1,5 γκολ ημίχρονο. Γκολ Σαμάτα και over 3,5 κόρνερ ο ΠΑΟΚ στο ημίχρονο. Τα 2 ευρώ σου τα κάνεις γύρω στο 20. Α, και από ημίχρονο κιόλας. Ναι. Τα ξέρεις δηλαδή. Ναι. Και μετά παίζει κάτι είναι. Άλλο και τα μουσική χάνεις. Γιατί δεν βάζουμε. Είναι γιατί είναι βασιμάτα. Τον τάσο γιατί δεν το βάζουμε. Οπότε είναι για παπούτσια 8 χρόνια. Παίζει στίχημα 10 χρόνια. Πού τα άλλα παπούτσια. Λοιπόν, άκου λίγο. Τα κάποια κόκκινα σταράκια τα οποία τα φορούσε στο Λύκειο τα φοράς και τώρα. Εκεί αν τα δω στο Λύκειο. Εμείς όπως βλέπεις αλλάζουμε συνεχώς παπούτσια. Όλοι χουβαρντάδες οι στοιχηματίες. Εγώ σου είπα ένα στοίχημα στον αέρα και ας εκτεθώ ρε φίλε. Άμα σας γυρίσω ένα ανάποδα, ούτε δυο μαστίχη στη μωρόλ δεν έχει. Εγώ ξέρω έναν άλλο που μου ζητάει τσιγάρα στο διάλειμμα. Τελειώσανε τα λεφτά. Τελειώσανε τα λεφτά. Τελειώσανε τα λεφτά. Τώρα ζητάει όλα στο δωμάτιο τσιγάρα. Όχι, κάποιο μου ζητάει τσιγάρα. Α, όχι. Το πακέτο το βλέπει ολόκληρο. Εντάξει. Ναι, ναι, ναι. Μπράβο. Ωραία. Πάντως αυτό ήταν. Αυτό ήταν ο βαρισίμαντος λόγος. Γι' αυτό οπότε σταματάει. Εκτέθηκα, έδωσα ένα bed builder.
Εντάξει, να στο παίξει. Απλά λέω καμιά φορά για να καταλάβει και όταν σταματάει να παίζει μια μουσική από κάτω είναι γιατί ο Θανάσης θεωρεί ότι αυτή τη στιγμή θα πάμε σε διάγγελμα. Μπράβο, ναι. Κατάλαβες, γι' αυτό σταματάνε όλα για να ακουστεί ο αρχηγός, ας πούμε, να μιλάει. Αυτό είναι. Λοιπόν, ενδεκάδα πάω για το σημερινό παιχνίδι. Κάτσε λίγο, πριν πας. Επειδή είπα ότι απάντησε ο Κώστας στα quiz, αλλά δεν είπα. Δεν πρόλαβα να απαντήσω τι απάντησε. Μπράβο. Κατάλαβες. Το Τζοργκάιφ τον βρήκατε αρκετοί. Αυτό είναι ο Γάλλος. Τζοργκάιφ ή Τζοργκάιφ. Ή Τζοργκάιφ. Ναι. Γιατί είπες το ίδιο. Τζοργκάιφ ή Τζοργκάιφ. Τζοργκάιφ! Πάτε πάλι τα ίδια. Ναι, ρε, εσύ. Δεν κατάλαβα, παιδί, δεν έκανα. Τζοργκάιφ ή Τζοργκάιφ. Βάλτε το βαρ, βάλτε το βαρ. Η πρώτη ερώτηση ήταν Τζοργκάιφ ή Τζοργκάιφ. Άντε πάλι τα ίδια. Αυτό με ρώτησε. Αφού νόμιζα θα έλεγε Τζοργκάιφ FM. Α πούμε Τζοργκάιφ FM. Τέλος πάντων, Τζοργκάιφ. Τζοργκάιφ. Ναι. Αυτός είναι ο Γάλλος παγκόσμιος πρωταθλητής που έπαιζε με την Kaiserslautern. Αντίπαλος και έπαιξε και αντίπαλος του Ηρακλής σε εκείνα τα παιχνίδια. Από τα οποία τώρα βλέπαμε εδώ με τον Παναγιώτη Σιτρόπουλο τις συνθέσεις. Ναι. Την αποστολή της αποστολής από τον Ηρακλή εκείνον το μάτς είναι τέσσερις άνθρωποι που δεν είναι ζωή, φίλε. Ναι. Να αναπέμπει θέση στην τριχούλα τους. Ήταν βασικός ο Γιώργος Ξενίδης, ήταν στον πάγκο ο Γιάννης Κυράστας, ήταν στην αποστολή ο Γκοϊκοβιτς. Και ήταν και στην αποστολή ο ΣΜΕΤ. Εν τω μεταξύ, να κλείσει μια δεκάδα. Μπορώ πώ δεν. Γι' αυτό και θα έπαιρνε την πρόκληση μετά στο δεύτερο παιχνίδι. Έχασε εδώ, έχω στο Καφθαζόγλιο ένα 3-1 από την. Και πάει και το γυρνούσε ανάποδα. Τούμπα το παιχνίδι. Λίγο ακόμη να είχε, θα το έπαιρνε. Ναι. Πήρε την νίκη, αλλά δεν το έφτασε. Τζοργκάιφ λοιπόν το βρήκατε, σωστά και ο Θωμάς και. Να τα κλαρίνα. Τα ξεμπούκωσε, να ξέρει αυτό που είπε. Το δοκίμασε και τώρα θα παίζουν αβέρτα. Θανάση, όμως, βάλε και το ρίτσο της Λαμίας έτσι λίγο να φτιαχτούμε, γιατί εκεί κοντά έχει κλαρίνα γενικώς. Θα σου πω, περάσαν και 24 χρόνια από τότε. Ναι. Λέγα, τώρα αυτό χάνει την αξία του το κλαρίνο που ακούμε δηλαδή. Τώρα. Ναι. Πάρα πολύ. Και σου λέω θα την απέκλειε μετά την Kaiserslautern τώρα. Δεν μας σούσε εκείνη. Αλλά δεν ήταν. Τέλος πάω, κάπως. Τη λυπήθηκε, ναι, ρε Θανάση, τη λυπήθηκε. Πλήμουθ, λέει εδώ ο φίλος, ο Παναγιώτης. Ναι. Για ομάδα με πράσινα. Ναι. Ο Γιώργος, καλημέρα στον Γιώργο, Δημήτρης Τζοργκάεφ, Παναγιώτης Πλήμουθ, ο Δημήτρης Τζοργκάεφ, αντίπαλος και του Ηρακλή, ναι, Γιώργο και για άλογα λέμε, αλλά δεν είναι πράσινα. Ναι, σωστό. Ναι, αλλά ποια ομάδα δεν μας, πες μας τώρα, ο Αρτέμιος από τη Βαρσοβία, μισό, καλημέρα Αστέρια. Δεν βρήκα εγώ μια σωστή, Forest Green. Εντάξει, μήπως πάρει κι άλλη. Η φωνή σας λέει ηρεμεί τον λαό από τα προβλήματά του. Το ξέρουμε, φίλε. Ο οποίος βέβαια μένει στη Βαρσοβία, στην Πολωνία. Γιατί δεν έχουν προβλήματα στην Πολωνία. Δεν ξέρω για ποιο λαό μιλάει, γιατί δεν μιλάμε στα πολωνικά. Κατάλαβες τι λέω. Ο Μάρτιν Μίτσελ και ο Μπόνιεκ και ο Σνάουτσνερ. Ο πρώτος έτσι Πολωνός ποδοσφαιριστής που σου έρχεται στο μυαλό, ποιος είναι. Άμα σου πει κάποιος Πολωνός ποδοσφαιριστής. Ο πρώτος που σου έρχεται. Φιντέρσκι. Κατευθείαν Φιντέρσκι. Εμένα μου ήρθε ο Μπόνιεκ. Δεν με ενδιαφέρει, με ρώτησε, απάντησε. Επειδή ήθελα και εγώ να απαντήσω, γι' αυτό με ρώτησα. Και Τζιόρα. Πεχτούρα. Αυτό το πύργο. Δηλαδή ο πρώτο, αυτοί οι δύο σου έρχονται πρώτα. Όχι. Ούτε κάνω Μίτσελ, ας πούμε. Όχι. Όχι. Ωραίος άντρας. Σνάουτσνερ. Όχι. Σνάουτσνερ. Ναι. Καλά, λες εκ πίσω τον κάναμε. Ναι. Εντάξει, έχει κι άλλους Πολωνούς. Δεν λέω ποιοι Πολωνία. Λεβαντόφσκι, ρε φίλε. Λες εκ πίσω να το είπε. Με το μουστάκι αυτό το παράξενο. Ναι. Ο Βάντσικ θα έλεγε αυτό. Τώρα πλέον Παναγιώτη, ναι. Σωστά. Αν είσαι Παναθηναϊκός και σου πούνε, δεν θα πεις Βαζέχα ή Βάντσικ, τι θα πεις. Βαζέχα θα πεις. Βαζέχα. Δεν θα πεις Βάντσικ. Άμα σου πει Πολωνό. Άμα είσαι αεξής και σου πει Πολωνό, τι θα πεις. Σιμάνσκι. Σιμάνσκι. Μπορεί. Ναι. Μπορεί ο Κόνσκι. Ήταν Πολωνός. Ο Κόνσκι ο Πολωνός. Όχι, Ούγγρος είναι. Παναγιώτη. Τι είναι ο Κόνσκι. Ο Κόνσκι. Ο Κόνσκι είναι Ούγγρος. Ο Εστερχάζη Ούγγρος. Ο Κόνσκι. Άμα είσαι Ολυμπιακός, πούν Πολωνό. Έχει. Κάνα διαιτητή που τους ευνόησε. Σταμάτα ρε. Μιλάμε τώρα σοβαρό κουίσκαρ. Τέλος πάντων. Καλημέρα παιδιά. Τελευταία φορά που βγήκε παίκτης του ΠΑΟΚ φωτογραφίες με οπαδούς του Παναθηναϊκού ήταν ο Πρίγιοβιτς και πήραμε πρωτάθλημα. Ναι. Τώρα βγήκε ο Ντέλιας. If you know what I mean. Ναι. Για τα αγούρια γράφει ο Παναγιώτης. Αυτές, ναι. Ο Γιάννης μας δίνει ωραίο κουίς. Ποιος παίκτης μεταγράφηκε από Λεβαδιακό, πήγε Γερμανία και στέφθηκε πρωταθλητής στην πρώτη χρονιά της μεταγραφής του, Κουιζάρα. Δηλαδή πήγε από το Λεβαδιακό στη Γερμανία και πήρε πρωτάθλημα. Φαντάζομαι όχι Έλληνας. Έτσι δεν είναι. Φαντάζομαι και εγώ όχι Έλληνας, θα το ξέραμε. Από Λεβαδιακό, Γερμανία. Ναι. Ωραίο κουίζ. Καλημέρα στο Δημήτριο. Καλό. Ναι. Κουίζ τώρα του Θανάση. Ποιος έβαλε το τρίτο γκολ του Ηρακλή. Στο τέλος η εκπομπή θα είναι τα αναπάντητα για τα κουίζ που μπαίνουν και δεν τα απαντάει κανείς.
Ποιος έβαλε, λέει ο Θανάσης, το τρίτο γκολ του Ηρακλή στη Γερμανία πέρα στην Καϊσερσλάουτερ και μπορώ, λέει, να τα απαντήσω ο Θανάσης. Απάντα, ρε Θανάση! Και άλλη ευκαιρία για γκολ. Το πετυχαίνει ο Μοφόκα. Ο Ηρακλής παίρνει τη νίκη. 2-3. Τι να το κάνεις. Τι να το κάνεις, ε. Ναι. Δεν έχει δύο λεπτά ακόμα. Τα χαιρετίσματά μας στο Γιάννη, ο οποίος απαντάει για Τζοργκάεφ. Ναι. Καλημέρα στον Νικόλα, καλημέρα στον Λιάκο τον Καλακτερό. Το Μιχάλη μας καλημερίζει από Θεσσαλονίκη. Το Νίκο τον Κασναφερίδη. Ο Καζαμπάκα, είσαι τρέλα, το διαβάσαμε, γελάσαμε. Δεν χρειάζεται ο να πει. Ο φίλος του Ολυμπιακού θα πει Καζιμιέρσκι. Ναι. Για Πολωνό. Γράφει ο Γιώργος. Όχι. Καζιμιέρσκι, εγώ δεν θυμάμαι. Ωραία, παλιά, πολύ παλιά. Προπονητής, πώς ήταν. Προπονητής, ναι. Όχι. Δεν μου. Οκ. Δεν μου έρχεται. Ο Τάσος στέλνει το δικό του μήνυμα. Αν είσαι Παναθηναϊκός θα πεις Βαζέχα. Αν είσαι ΑΕΚ θα πεις Οκόνσκι. Αν είσαι Ολυμπιακός θα πεις Γιουσκόβιακ. Ναι. Καλό. Το Γιουσκόβιακ το θυμάμαι μόνο για ένα λόγο. Γιατί δεν νομίζω να κάνει και πολλά πράγματα στον Ολυμπιακό. Τι. Ήτανε η πρώτη χρονιά που επιτράπηκαν τρεις αλλαγές στο ποδόσφαιρο. Α, ναι. Το θυμάμαι γιατί ήταν το μάτς στη Βουλγαρία. Έπαιζε ο Ολυμπιακός με Λεύσκι, με Σλάβια, με Τσισεκά. Με μία από τις τρεις. Φαντάζομαι. Και ήταν προπονητής του Λεβαδιακού ο Σταύρος Διαμαντόπουλος. Και ο Γιουσκόβιακ ήταν μεταγραφή εκείνου του καλοκαιριού, που δεν θυμάμαι ποιο καλοκαίρι είναι, ποιο έτος. Αλλά επειδή τότε ήμουνα στο παιχνίδι και θυμάμαι αυτό το πράγμα, ότι είχαν γίνει δύο αλλαγές. Και εγώ λέω πολύ την εξυπνάδα, την είπα στον αέρα. Άρα ο Γιουσκόβιακ δεν θα παίξει, λέω, σήμερα ακόμη. Και μου λέει ένας δίπλα, επιτρέπονται και τρεις αλλαγές πλέον στο ποδόσφαιρο. Μπούφα. Ζων. λέω τελικά, μάλλον. Ναι. Και μετά τον έβαλε τρίτη αλλαγή. Αυτό θυμάμαι, μόνο αυτό. Δεν θυμάμαι τίποτα. Αυτό. Γιουσκόβιακ. Ναι. Πιανού του γκολ το. Το golden goal, λέει. Α, το golden goal. Άλλο κανονισμό εκείνο. Ναι. Βέβαια. Με αυτό πήγαμε τελικό. Ναι, την κεφαλιά του Δέλα. Μπράβο. Ναι, και εμένα, και ένας άλλος ευρωπαϊκός τελικός. Και ο Ρεχάγκελ έδειχνε στους άλλους, τέλειωσε δηλαδή τώρα, δεν το έχει πάρει χαμπάρι, δεν το πείσαι, δεν θυμάσαι το πλάνο. Ποιο πλάνο. Βάζει τον γκολ ο Δέλας. Α, και φεύγουν όλοι και πανηγυρίζουν. Και ο Ρεχάγκελ γυρίζει στους βοηθούς του και του λέει, δηλαδή τελείωσε τώρα. Όχι, νομίζω ότι ο Ρεχάγκελ γυρίζει στους βοηθούς του και του λέει, τι κάνουν, ρε, μάζεψέ τους να παίξουμε άμυνα. Μην κάνω σέντρα και δεν έχουμε τερματοφύλακα. Και του λένε, άσε ρε τώρα, Ότο! Ότο! Ξύπνα και εσύ. Καλημέρα στον DJ το Μάνο, ο οποίος έχει μία ένσταση για όλα αυτά τα οποία ακούγονται για την ελληνική αστυνομία. Πράγματι, λέει, δύο αστυνομικοί σου αγείωσαν αργύρους με λάθος νοοτροπία του καθήκοντος, στήριξαν τη ζωή μιας κοπέλας. Αλλά μην τσουβαλιάζετε όλους τους αστυνομικούς που δίνουν τη ζωή τους για όλους εμάς με μισθούς πείνας. Κάτω τα χέρια την ελληνική αστυνομία και από τα σώματα ασφαλείας. Σε αυτό το έγκλημα αναφέρεται και ο Κωνσταντίνος στο μήνυμα του. Γράφει βέβαια ο άνθρωπος τελείως διαφορετικό το μήνυμα σε σχέση με τη θεματολογία. Το διαβάζουμε φυσικά, γιατί φαντάζομαι τώρα πόσο φορτωμένοι είναι όλοι, όλοι. Μέσα μας με αυτό. Έτσι. Αν μπορείτε, κάντε μια αναφορά στο θέμα της γυναικοκτονίας στους Αγίους Αναργύρους. Το κοινό σας είναι κυρίως ανδρικό. Πιθανό να είναι και άτομα που όταν θολώνουν το μυαλό δεν σκέφτονται τι κάνουν και τι συνέπειες έχουν οι πράξεις τους. Να είναι άτομα που νιώθουν κτήμα τους τις γυναίκες τους και πως έχουν την άδεια να ασκούν βία ή που δεν δέχονται την απόρριψη. Αυτές οι γυναίκες είναι οι μάνες μας, οι κοπέλες μας, οι αδερφές μας, οι κόρες μας. Με αφορμή και την υπόθεση Πόρτερ που κάνουμε όλοι μας τα στραβά μάτια στο βωμό του να βοηθήσει ο συγκεκριμένος παίκτης την ομάδα μας. Ναι. Τώρα την υπόθεση Πόρτερ δεν ξέρω γιατί βάζει, ίσως γιατί ο πατέρας του. Ήτανε, όχι, είχε... και ο ίδιος ρε, αποβλήθηκε από το NBA για εξυλοδαρμό της συντρόφου του. Α, νόμιζα ότι έλεγε. Όχι. Επειδή είπε αυτές οι γυναίκες είναι οι μάνες μας, ναι. Επειδή ο Πόρτερ, μικρός, ο πατέρας του ήτανε, καταδικάστηκε για εμπλοκή σε ανθρωποκτονία, ναι. Και μετά ο ίδιος ο πατέρας του έχασε τη ζωή του από δολοφονία και τον μεγάλωσε. Η γιαγιά. Όχι η γιαγιά, η μαμά. Η μαμά, sorry. Ναι, η μαμά τον μεγάλωσε και η μαμά λέει για τον Πόρτερ, η μαμά του, είναι το πρότυπό του. Το πρότυπό του. Εγώ γι' αυτό συνειδημικά πήγα. Κατάλαβα. Εκεί στο Μάνες, αλλά και εσύ έβαλες και αυτή τη διάσταση βέβαια. Να σας πω λίγο κάτι ρε παιδιά. Είναι πράγματα, τα έχουμε σχολιάσει πάρα πολλές φορές εμείς όλα αυτά. Δυστυχώς μας δίνονται αφορμές για να τα σχολιάσουμε. Εμένα όλο το κακό, πολλές φορές όλο αυτό το πράγμα ξεκινάει από τις οικογένειες των θυμάτων. Ναι. Και είμαι απόλυτος σε αυτό. Και τι εννοώ, το ότι ξέρετε πόσες γυναίκες θα μπορούσαν να είχαν γλιτώσει τη ζωή τους άμα δεν ακούγανε το «μη τον χωρίσεις, τι θα πει ο κόσμος» ή «μη τον χωρίσεις γιατί έχεις παιδιά και έφτιαξε οικογένεια, κάνει υπομονή».
Ναι, βέβαια συγκεκριμένα και... ήθελε να τον χωρίσει αυτό. Άλλο λέω. Δεν λέω για το συγκεκριμένο. Λέω γενικότερα ναι. ότι πολλές φορές μπορεί οι ίδιες οι οικογένειες που είναι τα οι ίδιες οι κοπέλες που είναι τα θύματα ναι. να μην έχουν τη στήριξη από αυτούς που θα έπρεπε να την έχουν για να μπουν στη διαδικασία να λένε ότι εγώ είμαι πλέον σε ένα ασφαλές περιβάλλον και δεν θα με ξαναπειράξει. Υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις του τι θα πει ο κόσμος. Ότι τι έχεις παιδιά τώρα, τι θα είσαι χωρισμένη, πώς θα ζήσεις. Ναι. Ή κάνει υπομονή. Ή το άλλο, για να σε βάρεσαι πρέπει και εσύ να κάνεις κάτι. Και αυτό το έχουμε ακούσει 1500 φορές. Ναι, σωστά. Και μετά είναι πάρα πολύ αργά να πάμε πάνω από το μνήμα και να κλαίμε και να κάνουμε την αυτοκριτική μας και να λέμε τελικά μήπως είχε δίκιο η κοπέλα που έλεγε μπαμπά ή μαμά θέλω να εμένα του χωρίσω. Εμένα είναι συναρπαστική η προσέγγιση του Κωνσταντίνου ναι. που λέει ότι επειδή το κοινό είναι κυρίως άντρες, ναι. πείτε το αυτό το ναι. πράγμα, γιατί αυτές έχει πολύ μεγάλη... βάση σε αυτό που λέει και θα προσθέσω για να πάμε και στο διάλειμμα. Όποτε μπορείτε με την ησυχία σας, εγώ είναι ένα τραγούδι το οποίο δεν το ήξερα, το έμαθα το προηγούμενο Σάββατο. Ναι. Άκουσα την Ιουλία Καραπατάκη να το ερμηνεύει. Το τραγούδι λέγεται «Τα κούνια για καρφιά». Το ξαναλέω, «Τα κούνια για καρφιά». Το έχει γράψει άντρας και μουσική και στίχους. Ο ωραίος της Ντάντος. Θέλω να το ακούσετε όποτε βρείτε την ευκαιρία. Ναι, ας το βάλουμε και εμείς, γιατί... φίλε, στο δεύτερο ημίωρο, στο τελευταίο ημίωρο, άμα θέλει. Έτσι λίγο να μπούμε αυτό. Εντάξει. Όχι μόνο τώρα, καλύτερα να το... Ο καθένας όπως θέλει. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν είναι το θέμα μας αυτό. Και είναι ένα τραγούδι το οποίο αναφέρεται σε αυτό, έτσι, το πράγμα όλο. Και άμα διαβάσετε τα σχόλια από κάτω, είναι πάρα πολλά σχόλια που λένε ότι. Αυτοβιωματικά. Όχι αυτοβιωματικά. Λένε ότι είναι τρομακτικό, είναι τρομερό το ότι το γράφει άντρας αυτό το τραγούδι. Δηλαδή ο στίχος ναι. ενός εκπληκτικού βέβαια τραγουδοποιού του Ορέστη Ντάντου. Ορέστη Ντάντος, Ιουλία Καραπατάκη, τα κούνια για καρφιά. Όποτε μπορείτε και εδώ. Θα πάμε τώρα στο διάλειμμα. Για να το κλείσω λίγο αυτό ναι. το θέμα, έχει και ένα άλλο μήνυμα από τον Ηλία. Λέει υπάρχουν εργαζόμενοι δύο ταχυτήτων. Αυτοί που δουλεύουν και αυτοί που είναι ένα όνομα σε ένα οργανόγραμμα. Και έτσι μετά τον άπειρο σταθμάρχη είχαμε την άπειρο αξιωματικό υπηρεσίας και τελικά το άπειρο σανό που μας ταΐζουν ώρες-ώρες. Δηλαδή υπάρχει άπειρο αυτή σανό. Η προσέγγιση. Ότι κάποιοι άπειροι, ανεξάρτητα τώρα δεν το χρεώνει όλο αυτό που έγινε μόνο στο σταθμάρχη. Καταλαβες. Ναι, ναι. Ότι, και, γιατί το λέει στο τέλος και το άπειρο σανό που μας ταΐζουν ώρες-ώρες. Θεωρεί δηλαδή ότι οι ευθύνες είναι πολύ μεγαλύτερες. Να σας πω λίγο κάτι. Όταν στο συγκεκριμένο αστυνομικό τμήμα, έτσι όλα τα αστυνομικά τμήματα, υπάρχει όχι λειψανδρία με την έννοια. Λειψανδρία το λέμε σαν. Δεν υπάρχει αριθμός. Ναι, αριθμός. Να δουλέψουν. Εντάξει, και αυτό είναι πρόβλημα. Τεράστιο πρόβλημα. Δεν το λέω για αυτό που έγινε προχθές. Λέω γενικότερα ότι υπάρχει πρόβλημα. Γενικότερα. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Είμαστε εδώ, Μετρόπολης 95 και 5. Θα μπούμε σε λίγο στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Να δώσουμε μια σοβαρή εξέλιξη για τα Τέμπη και για την έρευνα που γίνεται. Υπάρχει αποκλειστικό ρεπορτάζ της εφημερίδας Ελευθερία στη Λάρισα. Αποκάλυψε λοιπόν ότι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής, πλαισιωμένοι από εισαγγελικό λειτουργού, έπειτα από έρευνα στα γραφεία του ΟΣΕ στην Αθήνα, προχώρησαν χθες στην κατάσχεση των σκληρών δίσκων με τα πρωτότυπα ηχητικά των συνομιλιών του προφυλακισμένου σταθμάρχη και των μηχανοδηγών το βράδυ της 28 Φεβρουαρίου 2023. Την παραγγελία του εφέτη ανακριτή εκτιμάται ότι προκάλεσε το δημοσίευμα της εφημερίδας στο Βήμα της Κυριακής για τη Μονταζιέρα. Η δεύτερη είδηση που υπάρχει είναι ότι την Παρασκευή, αυτό το αποκάλυψε το ντοκουμέντο, ότι δίπλα εκεί ακριβώς στον Ευαγγελισμό υπάρχουν χώματα, τα οποία τα πήρανε και τα μετέφεραν μάνι-μάνι εκεί. Η είδηση λοιπόν που δίνει η Ελευθερία, επαναλαμβάνω, της Λάρισας εφημερίδα, μεθαύριο Παρασκευή θα γίνει ο έλεγχος στα χώματα που φυλάσσονται σε ιδιωτικό οικόπεδο εργολάβου με παραγγελία του εφέτη ανακριτή κυρίου Μπακαΐμι που ερευνά τα αίτια της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών, κλιμάκιο χημικών της χημικής υπηρεσίας από κοινού με πραγματογνώμονες και εισαγγελικό λειτουργό θα μεταβούν την Παρασκευή σε ιδιωτικό οικόπεδο προκειμένου να κάνουν δειγματοληπτικό έλεγχο. Τι θα ψάξουν να βρουν παιδιά ανάμεσα στα άλλα. Και εντοπισμό τυχόν γενετικού υλικού από ειδικά εκπαιδευμένους κύρους χωρίς ακόμα να είναι γνωστός αν αυτός ο έλεγχος θα γίνει επίσης την ερχόμενη Παρασκευή. Και αμέσως μετά αφού γίνει ο έλεγχος αυτά τα χώματα θα πάνε σε φυλασσόμενο σημείο σε στρατόπεδο. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Ένα χρόνο και πόσο. 28 μετά, Φεβρουαρίου. Ένα χρόνο και. Και γιατί τώρα, γιατί βγήκε ένα δημοσίευμα.
Και γιατί τώρα, γιατί κάποιοι δημοσιογράφοι πήγαν και είδαν αν τι χώματα είναι. Όχι, αυτά. Όχι, ξέρεις, είναι αυτό το. Κατάλαβες τι λέω. Είναι ότι δεν έχει καμία σημασία το ότι υπογράψαν 1.300.000 άνθρωποι. Ναι. Αυτό που υπογράψανε, όπως θέλουν να μας πείσουν οι μεγαλοσχήμονες, ή όπως θέλουν, ας πούμε, να μας πείσουν κάποιοι ότι θα πρέπει να πονάς βουβά. Πόσο ντροπιαστική αυτή η ατάκα από τον Κώστα Καραμαλή. Ναι. Με πήραν κάποιοι γονείς τηλέφωνο. Α, σας πήραν. Οι οποίοι, ξέρετε, δεν είναι από τους γονείς οι οποίοι για τους δικούς τους λόγους θέλουν να έχουν βήμα. Προβολή. Ναι. Και πετάγεται και ο. Πετάει και ο δημοσιογράφος και λέει προβολή. Ο οικονόμου, πες. Ναι, ο οικονόμου πετάει και λέει προβολή. Και είναι, ξέρετε, το εξωφρενικό. Ακούστε το, αυτό που λέει τώρα ο Καραμαλής. Και ο Αυτιάς από το δικό του το ανάχωμα, το δημοσιογραφικό ανάχωμα, γιατί κάνει εκπομπή κανονικά, έτσι. Ο ενώ έχει πει ότι θα πάει για Ευρωβουλή. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Μητσοτάκη που με επέλεξε και όλα αυτά. Και ο ίδιος έχει κάνει συνέντευξη στο Μητσοτάκη που θεωρητικά θα έπρεπε να υπάρχουν και 10-15 ερωτήσεις που να τον κολλήσουν στον τοίχο. Καραμαλής λέει αυτό το πράγμα. Και ο Αυτιάς, τι σύμπτωση, είπε και αυτό στην εκπομπή του. Ο σεβασμός στις οικογένειες είναι όχι απλά διαρκής, είναι ο ίδιος από όλους, είτε σιωπούν είτε φωνάζουν. Και αυτοί που σιωπούν μερικές φορές πονάνε περισσότερο. Τι λες, ρε φίλε. Τι είναι αυτή τώρα, ρε. Τι λες, ρε φίλε. Τι λες, καλά για το φίλε, δεν ξέρετε πώς πάει η φράση. Έτσι, ναι, το άλλο λέξη πρέπει να πούμε και πάλι θα με πει πάνω. Αυτό το πράγμα. Από πού και ως. Πονάνε, λέει, περισσότερο αυτοί που σιωπούνε. Μάλιστα. Μήπως σας ενοχλούν αυτοί που φωνάζουν ενώ πονάνε. Μήπως ενοχλείστε από αυτό για ένα πράγμα, για το σιδηρόδρομο που το ρωτάς τον Πρωθυπουργό, τελικά είναι ασφαλής? Γιατί ο Πρωθυπουργός έλεγε στη Βουλή, σας κοιτώ στα μάτια, όταν βέβαια απευθυνόταν στο πάνω διάσμο που ήταν εκεί οι συγγενείς των ανθρώπων και τους έλεγε, γιατί εγώ θέλω να σας κοιτώ στα μάτια. Δεν είπε και τίποτα φοβερό για να τους κοιτάει στα μάτια. Είπε ότι άμα, ας πούμε, αύριο μεθαύριο, ας πούμε, μας καλέσουν εμάς, εμείς είμαστε αντιμέτωποι ποινικών ευθυνών. Αυτό το σας κοιτώ στα μάτια δεν είπε καμιά φοβερή αποκάλυψη, σας κοιτώ στα μάτια. Αλλά όταν ρωτάνε ένα ασφαλής ο σιδηρόδρομος, λέει αυτό το εξωφρενικό επίσης για τον σιδηρόδρομο που είναι ασφαλής. Ασφαλής ο σιδηρόδρομος. Αυτή τη στιγμή ο σιδηρόδρομος είναι όσο ασφαλής μπορεί να είναι, κουβαλώντας τις χρόνιες παθογένειες δεκαετιών που δεν μπορούν να διορθωθούν από τη μία στιγμή στην άλλη. Ναι, είναι ασφαλής δηλαδή. Αλλά μπορεί να μην είναι. Δηλαδή τι είναι σαν το Δεσποινής ετών 39 αυτό το... Ήταν κάποτε 39 αλλά τώρα είναι 52. Θέλουμε να την παντρέψουμε και, αλλά να μην την δείξουμε κιόλας. Και όταν έρθει ο υποψήφιος να είναι και εμείς ο Σκότα εδώ το σπίτι. Να μην είναι αναμένα τα φώτα. Μπράβο. Όπως μου επισημαίνει επίσης ο DJ ο Μάνος, καλά ο Φλωρίδης δεν έλεγε ότι είναι για τα μπάζα όσοι μιλούν για μπαζώματα. Γι' αυτό του ζήτησαν να παραιτηθεί. Ναι. Οι συγγενείς, οι άνθρωποι των θυμάτων του ζήτησαν να παραιτηθεί γιατί είναι και υπουργός δικαιοσύνης. Μπράβο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Άντε να το πει ένας βουλευτής, είσαι ο υπουργός δικαιοσύνης, ρε φίλε. Όπου εγώ από τη δικαιοσύνη θα ψάξω να βρω το δίκιο μου. Λοιπόν. Εντάξει, τρελά πράγματα. Προχωράμε, είμαστε στα. Ένα σκάρτο τέταρτο πριν από τις 12. Έλεγα για το είναι, μάτς. Για πες. Έχει πάρα πολλά μηνύματα. Συγγνώμη, εκ των προτέρων ζητάμε. Μπορεί να μην τα προλάβουμε να τα διαβάσουμε όλα. Όσο και πώς να είμαστε σε πλήρη ενέργεια και ευχαριστούμε και το Everest για αυτό. Είμαστε εδώ ένα τέταρτο πριν τις 12, παρέα με τα αγαπημένα μας Everest. Τα Everest μας καλούν σε ένα νέο γευστικό ταξίδι στον κόσμο του καφέ. Καφές. Και μας προτρέπουν να γίνουμε τώρα μέλη του Bite Club, προσφέροντάς μας το Bite Club. Bite. Για πες. Προσφέροντάς μας τον πρώτο καφέ δωρεάν. Uh-huh. Επιλέξτε σήμερα ανάμεσα στον καφέ αράμπικα με κόκκους 100% αραμπικά και τον μονοποικιλιακό Ονδούρας και αφαιθείτε στις ισορροπημένες και αρωματικές τους νότες που υπόσχονται να εντυπωσιάσουν και το πιο απαιτητικό λάτρι του καφέ. Δηλαδή τώρα. Ωραία. Σίγα. Κοίτα, βρείτε το πλησιέστερο κατάστημα Everest. Εύκολο. Παντού υπάρχει. Ή επισκεφτείτε ακόμη και αυτό πιο εύκολο το everest.gr ή το application, την εφαρμογή του Everest. Ναι. Κάντε την εγγραφή σας στο Bite Club και δώστε στην ημέρα σας την όθηση που χρειάζεται με την υπογραφή των Everest. Αχα. Ωραία. Μυρωδικά, γευστικά Bite πράγματα. Club. Oh, Bite Club. Τέλεια. Λοιπόν. Αγωνιστική πολύ σημαντική σήμερα και ο Γιάννης έχει ποστάρει από την αρχή τη φωτογραφία με τη βαθμολογία. Ναι. Εγώ να σου πω την αλήθεια, βλέπω μία αλλαγή σε ό,τι αφορά τη διαφορά βαθμών. Δεν βλέπω να αλλάζει. Δηλαδή μπορεί και να διαψευστώ. Δηλαδή. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός δεν χάνει σήμερα από την ΑΕΚ. Γιατί, επειδή δεν μπορεί να χάσει δεύτερο συνεχόμενο, ας το πούμε έτσι, εντός έδρας, όχι. Τι.
Γιατί αλλάζει ενδεκάδα ο Τερίμ, δηλαδή το πάει πιο ορθολογικά. Ναι. Εντάξει. Λογικό. Και αν είδες και το ΑΕΚ Ολυμπιακός, δεν έλεγες ότι η ΑΕΚ πάτησε τον Ολυμπιακό. Ίσα-ίσα από Ολυμπιακός μπορεί να πεις ότι μπορεί τουλάχιστον να έπαιρνε την ισοπαλία. Εννοείται ότι ισοπαλία. Προφανώς μπορεί να γίνει και το πανά. Δηλαδή να σου πω κάτι. Σήμερα στη Λεωφόρο θα βράζουν όλοι. Αυτό βγαίνει από το ρεπορτάζ. Ναι. Όπου υπήρχαν και προβληματάκια και στις προπονήσεις, μαλώσαν μεταξύ τους λέει ποδοσφαιριστές ο Λιμνιός με το Μαντσίνι. Σήμερα ο Μαντσίνι πάει για βασικός. Θέλω να πω το εξής. Ότι ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή έχει 59, η ΑΕΚ έχει 65, ο ΠΑΟΚ έχει 63. Ο Παναθηναϊκός, αν θέλει να θεωρεί ότι έχω ακόμα ελπίδες για το πρωτάθλημα, πρέπει να κερδίσει την ΑΕΚ. Εγώ σου λέω, με αυτή τη λεωφόρο και με το γεγονός ότι πρόσφατα έγινε ήττα από τον ΠΑΟΚ, να κάνει κανένα 0-1 η ΑΕΚ, η βουή της λεωφόρου πολλές φορές είναι μεγαλύτερος αντίπαλος από τον αντίπαλο που παίζει ο Παναθηναϊκός, έχει να αντιμετωπίσει. Ναι. Εμένα προσωπικά θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός δεν χάνει σήμερα και δεν το λέω αυτό γιατί. Εμένα ο κουβανός! Ναι, άσε λίγο να μιλήσω. Δεν το λέω αυτό γιατί εμένα σαν ΠΑΟΚ μπορεί να με βολεύει, γιατί ο ΠΑΟΚ στη χειρότερη περίπτωση, αν φέρει χ ή ΑΕΚ, θα είναι ισόβαθμη 66-66, με δεδομένο ότι ο ΠΑΟΚ κερδίζει τη Λαμία που δεν είναι το πιο εύκολο παιχνίδι. Αλλά λέω το εξής. Εγώ βλέπω να υπάρχει αλλαγή στη βαθμολογία σε ό,τι αφορά τους βαθμούς. Δηλαδή. Να μην πάει ο ΠΑΟΚ την Κυριακή με 2 βαθμούς διαφορά από την ΑΕΚ όπως είναι τώρα, αλλά να πάει και ισόβαθμο στην ΟΠΑΠ Αρένα. Ο ΠΑΟΚ στο σημερινό παιχνίδι. Γιατί ο Φιντέλ Κάστρο είναι λιγότερο κουβανός από σένα, ρε φίλε. Μπράβο. Λοιπόν, εσύ πάντως. Όχι, μη χάνεις χρόνο. Όχι, δεν υπάρχει ηχογραφημένο το, μην το απαντάς, αυτό μην που έδωσα για ΠΑΟΚ Bet Builder. Υπάρχει ηχογραφημένο. Bet Builder υπάρχει. Μπορεί αύριο να με γλεντήσει, μπορεί και να μην παίξει ποτέ. Βεβαίως. Κλασικός Καζαμπάκας. Ή μπορεί ο Καζαμπάκας να πάρει ρεπό αύριο και να το θυμηθεί αύριο. Το Bet Builder το έδωσες. Μπράβο Γιώργο. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν ήθελα να πω κάτι και ξεχάσαμε να το αναμιλήσουμε, γιατί μιλήσαμε για άλλα πραγματάκια και καλά κάναμε. Παίζει σήμερα ΠΑΟΚ με τη Λαμία. Λες ρε παιδί μου ότι είναι ένα παιχνίδι που μπορεί να κουμπώνει πάνω στο Μάρκος Αντώνιο για να του δώσω ρυθμό και οτιδήποτε άλλο. Ο Μάρκος Αντώνιο δεν είναι τραυματίας. Το Μάρκος Αντώνιο τον αφήνει έξω από ένα ματς ΠΑΟΚ Λαμία. Που θα μπορούσε να αφήσει έξω για παράδειγμα το ΜΕΙΤΕ ή το ΣΒΑΠ και να τους πει ξεκουραστείτε παλικάρια μου γιατί έχουμε παπαρένα. Το ότι δεν έχει στην αποστολή τον Μάρκος Αντώνιο για μένα είναι η πιο σημαντική είδηση χθες από την αποστολή. Και γιατί το λέω αυτό. Γιατί θεωρώ ότι ο Λουτσέσκου δεν μπορεί εις βάρος της ομάδος του να προσπαθήσει να φτιάξει ένα ποδοσφαιριστή που σε 2 μήνες θα αποτελέσει παρελθόν. Ναι. Προτιμώ να φτιάξω τον Τσιγκάρα και να τον έχω ενεργό γιατί σήμερα θα παίξει βασικός ο Τσιγκάρας, παρά να ασχολούμαι με έναν Μάρκος Αντώνιο ο οποίος δεν μπορεί, έδειξε ότι δεν μπορεί το παλικάρι και στα διπαιχνίδια που έπαιξε μονίμως την μπάλα πίσω. Και ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορείς να δώσεις 6,5 εκατομμύρια ευρώ για να τον πάρεις από τη Λάτσιο θεωρώντας ότι εγώ μπορώ να το φτιάξω το καλοκαίρι. Επίσης εδώ, με αυτό εδώ που γίνεται, κραυγάζει για μένα η λάθος απόφαση του Λουτσέσκου. Όπου άφησε εκτός και το Σάστρε και το Ράφα Σοάρες για να έχει τον Μάρκος Αντώνιο στη λίστα της UEFA. Και για να πηγαίνει ο ΠΑΟΚ τώρα με ένα αριστερό μπακ μόνο τον Μπάμπα. Για να τα λέμε όλα. Γιατί εγώ και εσύ θέλουμε να τα λέμε όλα. Κρινόμαστε, θέλω να είμαι δίκαιος με τον εαυτό μου. Ναι. Η απόφαση λοιπόν του Λουτσέσκου να μου αφήσει σήμερα έξω τον Μάρκος Αντώνιο για ένα μάτς με τη Λαμία, καλά κάνει. Γιατί καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί να ασχοληθεί με ένα ποδοσφαιριστή που σε 2 μήνες φεύγει. Κραυγάζει όμως έτσι και τη λάθος απόφασή του να πάρει τον Μάρκος Αντώνιο στα χαφ για τη λίστα της UEFA και να στερήσει από τον ΠΑΟΚ έναν ακόμα αριστερό μπακ. Αυτή είναι η άποψή μου. Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ σήμερα προφανώς και έχει σχέση με την ενδεκάδα κόντρα στην ΟΠΑΠ Αρένα που πρέπει να κατεβάσει το μάτς με τον ΠΑΟΚ. Κόντρα με την ΑΕΚ. Με την ΑΕΚ. Ναι. Κάτω από τα δοκάρια θα είναι ο Κοτάρσκι. Αριστερά, δεξιά στην άμυνα βάζει Βιερίνια. Αυτό έχει να κάνει περισσότερο γιατί ο Σάστρε ναι μεν προπονείται όλες αυτές τις ημέρες, αλλά θεωρεί ο Λουτσέσκου ότι είναι επισφαλές το γεγονός ότι το χτύπημά του ήταν στα πλευρά. Εγώ δεν ξέρω αν το Σάστρε το δω βασικό είναι ο Παπαρένα. Θα πω μακάρι. Επιμένω πάνω σε αυτό. Και λέω μακάρι. Στο κέντρο της άμυνας ο Κετζιόρα είναι καλά. Θα έχει όμως δίπλα το Γιάννη Μιχαηλίδη, ο οποίος Γιάννης Μιχαηλίδης δεν ήταν στην αποστολή για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Θα παίξει σήμερα βασικός αριστερός στόπερ. Μιχαηλίδης που πρέπει να του βγάλουμε το καπέλο για όλο αυτό το οποίο βίωσε και βιώνει και το βιώνει και ψύχρεμα και παλικαρίσια. Και ένα δεύτερο παραπάνω χειροκρότημα θα ακουστεί σίγουρα για τον Μιχαηλίδη. Έτσι. Και μιλάμε για ένα παιδί όπου το Σάββατο έθαψε τον πατέρα του και στην επόμενη προπόνηση τη Δευτέρα ήταν εκεί. Θα μπορούσε κάποιος να πει: θέλω λίγο να το διαχειριστώ, δώσ' μου 2-3 μέρες. Καλά, μπορεί να το διαχειρίζεται μέσα. Και το διαχειρίζεται έτσι από αυτή γιατί. Διαδικασία. Μπράβο, αυτό θέλω να πω. Μην το προσπερνάμε. Αριστερά κρατάει Ράφα Σοάρες.
Εγώ λέω ότι ο Ραχμάν Μπάμπα κάπου στο 60 μπορεί να μπει για να πάρει ρυθμό και να είναι έτοιμος για το μάτς με την ΟΠΑΠΑ, με την ΑΕΚ. Στο κέντρο θα έχει τον Οσδόεφ, που περιμένω να δω μετά από καιρό ένα καλό Οσδόεφ, ο οποίος πρέπει να πήρε και το μήνυμα ότι κοίταξε να δεις, μην καταντήσεις τέταρτη επιλογή μου στα χαφ. Μην καταντήσεις τέταρτη επιλογή μου στα χαφ. Δούλεψε λίγο, ανέβα λίγο, γιατί θυμίζω ότι στη Λεωφόρο δεν πήγε καν ούτε αλλαγή. Που κάποιος μπορούσε να πει, βγάλε το ΣΒΑΠ το σκασμένο, βάλε τον Οσδόεφ να τρέχει. Δεν το έκανε αυτό. Προτίμησε να έχει το ΣΒΑΠ και το ΜΕΙΤΕ. Και αυτό λέει κάτι. Μήνυμα. Ωραίο, σωστό. Ωραία ανάλυση. Μπροστά θα έχει Γιάννη Κωνσταντέλια ξεκούραστο. Θα έχει Τάισον ξεκούραστο για να τον έχει με την ΑΕΚ. Δηλαδή πάει με Αντρίγια αριστερά, Ζίβκοβιτς δεξιά. Ζίβκοβιτς λέει, Ντεσπότοφ δεξιά και στην κορυφή θα έχει το Σαμάτα. Ναι. Αυτή είναι η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ στο σημερινό παιχνίδι. Μάλιστα. Έμεινε εκτός ο Ζίβκοβιτς γιατί είχε ένα πρόβλημα. Ο τερματοφύλακας. Ο Γιόνι Ότο έμεινε επίσης έξω γιατί γύρισε, λέει, με ενοχλήσεις, με ένα φανή, αν είναι κάτι σοβαρό. Εγώ θα πω χρήσιμος ο Γιόνι Ότο, αλλά αυτή τη στιγμή όχι απαραίτητος έτσι πως παίζει. Το λέω, προσωπική μου άποψη είναι. Και πα σήμερα σε ένα ματς όπου θα έχεις και την άβρα της Τούμπας. Χθες έβγαλε μια ανακοίνωση η Θύρα 4. Χαίρομαι γιατί λέει αυτό το οποίο προσωπικά το είπα πολλές φορές μέσα από την εκπομπή, ότι είναι λάθος να ασχολούμαστε με την Club Breeze. Γιατί μπαίνουμε σε μια διαδικασία όπου ο ΠΑΟΚ στοχεύει σε ένα πρωτάθλημα. Θα ασχολιώσουν με την Club Breeze αν ήσουν εκτός στόχου στο πρωτάθλημα. Δεν μπορείς να ασχοληθείς με την Club Breeze μόνο. Πρέπει να ασχοληθείς με το πρωτάθλημα γιατί μπορείς στο τέλος της βραδιάς να είσαι πρώτος. Και επίσης το ότι αναφέρονται και στον παίκτη και στον προπονητή και αποκαλούν τον Λουτσέσκου μάγκα, έτσι. Πάνω σε αυτό που λέγαμε για την οικογενειακή βία, και επειδή έχει γραφτεί ήδη, μου το έστειλε ο Μίλτος, συνελήφθη ο τραγουδιστής Γιάννης Γιοκαρίνης για την οικογενειακή βία. Ναι. Προχώρησαν τα ξημερώματα της Τετάρτης οι άντρες της Ελλάς στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα στο κέντρο της Αθήνας. Συνελήφθη γιατί φέρεται να επιτέθηκε 47χρονη σύζυγό του, την οποία έπιασε από το λαιμό και την απείλησε. Και οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα. Το λέω απλό τώρα γιατί το είδα. Από την πλευρά της Λαμία, να τρέξουμε λίγο να πούμε για τα παιχνίδια. Η Λαμία δεν φαίνεται να έχει διάθεση ο Βόκολος να κάνει αρκετές αλλαγές. Όχι γιατί δεν έχει μόνο ξεσκευάθος των rotation, ότι μπορεί, ρε παιδί μου, κάπως να δώσει ανάσες. Στην Εστία, ένας καλός τερματοφύλακας ο Κοσέλεφ. Ναι. Μια σταθερή τετράδα στην άμυνα. Μεταξύ αυτών, αριστερός μπακ ο Σίντκλεϊ απέναντι στον ΠΑΟΚ, ο πρώην παίχτης του ΠΑΟΚ. Ο Στάνκο μαζί με τον Τζανδάρη και αυτός με παρελθόν ΠΑΟΚ, δίδυμο αμυντικών μέσων. Στην κορυφή της επίθεσης θα είναι ο Μάλτσι. Από τη στιγμή που έφυγε ο Καρλίτος, είναι ο μοναδικός προωθημένος για τη Λαμία. Και βέβαια και ο νεαρός που σκόραρε απέναντι στον Άρη. Αλλά όχι ακόμη, ξέρει να είναι βασικός. Και ο Τσιλούλης, ο Σλίβκα και ο Μαρτίνεθ πίσω από αυτόν. Σε ό,τι αφορά στο παιχνίδι για Παναθηναϊκό ΑΕΚ, είπαμε πιθανές δεκάδες, δεν είπαμε, μόνο έκανε μια προσέγγιση. Στην εστία για τον Παναθηναϊκό, Ντραγκόφσκι, τετράδα στην άμυνα Κότσιρας, Αράο, Γετβάη, Χουάνκαρ. Άρα εδώ αλλάζει τους πλάγιους μπακ. Και ο Κότσιρας από χαφ γίνεται δεξιός μπακ και ο Χουάνκαρ που μπήκε ως αλλαγή στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ γιατί ο Μλαντένοβιτς δεν πατούσε καθόλου καλά. Λογικά διεκδικεί η θέση στο αρχικό σχήμα. Ο Πέρεθ με τον Τζέριν. Αυτό που έλεγε και ο Γιώργος ο Μαντσίνης στην ενδεκάδα μαζί με Μπερνάρ και Μπακασέτα και στην κορυφή της επίθεσης ο Ιωαννίδης. Αλλάζει αρκετά πράγματα. Δηλαδή ο Τερίμ στην αισθητική του δεκάδα. Η ΑΕΚ του Αλμέιδα. Το μοναδικό πρόβλημα που έχει. Να θυμίσουμε για Παναθηναϊκό ότι είναι ο τιμωρημένος Παλάσιος και επίσης ο τραυματίας Σπόραρ. Μεταξύ άλλων εκτός αποστολής. Ο Αλμέιδα, το μόνο που έχει εκτός αποστολής είναι τον Στάκοβιτς. Το timing πάντως φέρνει τον Αθανασιάδη σε πολύ καλή κατάσταση. Ναι. Στην εστία ο Αθανασιάδης. Τετράδα άμυνας, μια πιθανή δεκάδα για την ΑΕΚ. Ρότα Βίντα, Μουκουντή, Χατζησαφή. Ο Σιμάσκι με τον Πινέδα και τον Γιώσον, μια τριάδα στους χαφ. Μπροστά Ελίασον, Τσούμπερ και Λιβάη Γκαρσία. Σε ένα 4-3-3 για τον Αλμέιδα. Σε ό,τι αφορά το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Άρη, ο Άκης Μάτζιος άφησε εκτός αποστολής το Βέλεθ που εξακολουθεί να έχει κάποιες ενοχλήσεις και δεν υπάρχει και λόγος για να ρισκάρει. Ο Σαμόρα επιστρέφει στην αποστολή. Ο Σαμόρα, ο οποίος δεν ήταν στην αποστολή του Άρη για το παιχνίδι με τη Λαμία, γιατί είχε γυρίσει μετά τις υποχρεώσεις του με την Κωνσταρίκα κάπως αργά δηλαδή και δεν είχε το περιθώριο να κάνει την προετοιμασία όπως πρέπει. Τώρα ο Σαμόρα είναι στην αποστολή του Άρη. Στην εντεκάδα και εδώ λίγες αλλαγές από άποψη ξέρεις φρεσκάδας και τα λοιπά. Στην εστία ο Κουέστα, ο Τουμπάτζο, Μπράμπιτς, Φαμπιάνο παραμένουν στην άμυνα
ίσως εδώ να είναι ο Μοντόγια αριστερός μπακ. Και γιατί ο Φεράρι έπαιξε σε όλο το μάτς την προηγούμενη αγωνιστή με τη Λαμία, αλλά και γιατί ο Μοντόγια σε σχέση με το Φεράρι είναι πιο αμυντικογενής και ο Άρης το χρειάζεται αυτό στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Ο Φερστράτε με τον Εμβοντό, ο Φερστράτε επιστρέφει αρχικό σχήμα. Με Μάνου Γκαρθία, με Σουλεϊμάνοφ, ίσως βασικό και Φετφατζίδη, αν δεν παίξει δηλαδή ο Σαβέριο από την αριστερή πλευρά. Και στην κορυφή της επίθεσης ο Μωρόν. Για τον Ολυμπιακό δεν θα έχει τον αριστερό του μπακ τον Ορτέγκα, ο οποίος νιώθει ενοχλής από το μάτς με την ΑΕΚ και μετά. Λοιπόν, αριστερά θα παίξει ο Κίνη. Ο Τζολάκης στην εστία, Ροντινέη, Άμπι, Κάρμο και Κίνη θα είναι στην τετράδα της άμυνας. Έσε, Τσικίνιο, Καρβάλιο, τριάδα στους χαφ. Ελκαμπή, Γιώβετς, Ποντένσε, μία τριάδα στην επίθεση, ένα πιθανό σχήμα βέβαια σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Λοιπόν, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ συνηθίζει να βγάζει ανακοινώσεις πριν από ευρωπαϊκά παιχνίδια. Ναι. Πριν από ένα ΠΑΟΚ Λαμία δεν θα περιμέναμε ανακοίνωση. Και όμως το κάνει και νομίζω ότι έχει τη σημασία του. Ναι. Με την επιστροφή στο σπίτι μας έχουμε όλη η υποχρέωση να διατηρήσουμε ανοιχτό, οχυρό στα όνειρά μας και φόβητρα για τους αντιπάλους μας στο σπίτι μας. Η Τούμπα είναι το μόνο γήπεδο που έχει τιμωρηθεί με βάση τον νέο νόμο για μια κροτίδα και κανείς δεν θα διστάσει να το ξανακάνει όσο η ομάδα πλησιάζει με ορμή στην κορυφή. Ο επόμενος εντός έδρας αγώνας είναι με την ΑΕΚ και γίνεται σε όλους κατανοητό πως σήμερα δεν πρέπει να ξεφύγει το παραμικρό από την προσοχή μας. Δεν πετάμε πυρσούς, κροτίδες, βεγγαλικά πυροτεχνήματα. Δεν πετάμε οποιοδήποτε αντικείμενο στον αγωνιστικό χώρο. Αρκεί το λάθος ενός μόνο για να έρθει μια τιμωρία όπως είδαμε και στο πρόσφατο παρελθόν. Και καταλήγει η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ. Κανείς δεν μπορεί να προστατεύσει τον ΠΑΟΚ περισσότερο από τον ίδιο τον κόσμο και κανείς δεν μπορεί να σμπρώξει την ομάδα περισσότερο από 30.000 ενωμένα λαρίγκια. Σας έχουμε ανάγκη ως το τέλος. Η Τούμπα θα τα κρίνει όλα. Αυτή είναι η ανακοίνωση της ΠΑΕ. Λοιπόν, πάμε πιο να... σημαντική ανακοίνωση όμως είναι μία. Ποια κέρδισε τα οπτικά γραφεία. Είναι κυρία. Είναι κυρία. Είναι, κυρία, είναι η κυρία. Μας έδωσε το όνομα μετά την κλήρωση που έγινε η Λίλα Ικουλιώνη. Είναι η κυρία Γεωργία Αρατζή. Σε καλή μεριά, καλοφόρετα. Φυσικά και εσείς μπορείτε να πάτε να δοκιμάσετε και να αγοράσετε γυαλιά από τα οπτικά Ζωγράφος. Δύο καταστήματα, παιδιά. Πέρα από το εμβληματικό κατάστημα στην Ερμού. Ερμού 77. Τώρα υπάρχει και νέο κατάστημα στο πεζόδρομο στην Αγία Σοφίας 24 και τα δύο στο κέντρο του κέντρου Θεσσαλονίκη. Στη βόλτα σας μπαίνετε και παίρνετε ό,τι γυαλί ήλιου θέλετε, όλα τα τελευταία μοντέλα. Υπάρχει και το optics.gr να κάνετε τις αγορές σας ηλεκτρονικά. Παντελής Ζωγράφος, οπτικά Ζωγράφος, έγινε και σήμερα μικρός χαμούλης και θα γίνεται αυτό το πράγμα κάθε μέρα εδώ στην εκπομπή μας όλο τον Απρίλιο. Κάθε μέρα θα δίνουμε από ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου. Η κυρία Γεωργία Αρατζή κέρδισε ένα ζευγάρι γυαλιών ηλίου Polaroid. Εκεί απέναντι από τα οπτικά Ζωγράφος στην Ερμού, λίγο πιο κάτω, υπάρχει άλλο ένα εμβληματικό κτίριο. Αν τα οπτικά Ζωγράφος είναι ο ναός των γυαλιών, εκεί είναι ο ναός της μάσας. Εντάξει, τσιρτσιρ μεζε, Ερμού 26. Να βάλεις τη γυαλάρα σου. Ναι, και να πας εκεί. Και να πας εκεί. Να το παίξεις Μπρούκλης. Και να πας δυτικά, Καρολίκια Δημητρίου 29. Καρολίκια Δημητρίου 9. Στον Εύωσμο. Να είσαι, ας πούμε, εκεί με τις γευστικές δημιουργίες του μενού, κρέατα θαλασσινά, ό,τι αγαπά τραβάει η όρεξή σας, τα γουζάκια σας, τα τσιπουράκια μεζέδες σας, τα κρασάκια σας, το στριφτάρι θαλασσινό, τη σαρδέλα, μαρινάτι, το γάβρο, ξιδάτο, τη φάβα με καραμελωμένα κρεμμυδάκια, ναι. Το θράψαλο που λέει και ο Γιώργος, το θράψαλο με έχει κολλήσει, φίλε, το τηγανιτό. Θα ζητήσετε το λογαριασμό και ναι. Θα σας πέσουν τα μαλλιά και εκεί σας έχουμε λύσει. Πιο κάτω, Τσινισκή 99 είναι DHI. Θα πείτε, παιδιά, γεια σας, ήρθα από το Τσιρτσίρ Μεζέ. Ήταν πολύ φτηνά, δεν το πίστευα. Έχασα όλα μου τα μαλλιά. Τέτοια τιμή δεν υπάρχει στο Τσιρτσίρ Μεζέ. Βοηθήστε με. DHI, γιατί το αποτέλεσμα μετράει. Δεν υπάρχει θέμα με τριχόπτες, δεν υπάρχει πρόβλημα με τριχόπτες όσο έχουμε δίπλα μας την DHI. Έτσι. Τον μεγαλύτερο ιατρικό οργανισμό με 54 χρόνια εξειδίκευση στη διάγνωση, πρόληψη και θεραπεία της τριχόπτωσης. Τώρα σε νέα διεύθυνση στο κέντρο Θεσσαλονίκη Τσιμισκή 99. Κλείστε σήμερα ένα απολύτως δωρεάν διαγνωστικό ραντεβού. Στο 2310, σημειώστε το τηλέφωνο, 2310-2645-27 ή στο dhi.gr. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλησπέρα πλέον σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστούμε πολύ το Λευτέρη Χατζηπαντελίδη. Ευχαριστούμε Θανάση Καζαμπάκα. Φεύγουμε. Φεύγουμε.